Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί, ζωντανό, μάχημο, ξυπνητό, δυνατό, έτοιμο και να υποδεχθεί την καινούργια ημέρα, έτοιμο να υποδεχθεί και εσάς σε αυτήν την δύσκολη μετάβαση, έτοιμο γενικότερα για όλα. Όπως τα λέγει ο ποιητής, έτοιμος σαν πάντα. Σαν πάντα, το αρκουδάκι. Όχι, όχι, σαν πάντα. Από πάντα δηλαδή. Α, ναι, δεν θυμάμαι ποιο ποιητής τα λέγει αυτό. Ποιος τον Μπέλχανας. Τιμηθάει, μάλλον ο Καβάφης πρέπει να το λέγε. Καβάφης. Ναι, Καβάφης. Πού έπαιζε αυτός. Στην Αλαχλή έπαιζε, γιατί ήταν στην Αλεξάνδρεια. Ναι. Αλεξάνδρεια. Ναι, ναι. Καλά, Έλληνα είναι αυτό. Έλληνα είναι, ναι. Οι Έλληνε Αλεξάνδρεια, ναι. Στο Γιδά. Όχι εδώ, όχι. Πού έμεινε αυτό. Στο Γιδά έχει άλλου μεγάλου ποιητέ. Αν κάνει μια βόλτα εκεί, ναι, ο Τσάρτες από εκεί από την Αλεξάνδρεια είναι. Βέβαια. Αργά πάνταζα. Ποιητή του Αιγαίου και ο Τσάρτες μάλιστα. Καλημέρα να πούμε τώρα. Καλημέρα, γιατί να μην υγρασία έξω, γιατί η μέση μου πονάει. Όχι, αρχίσαμε. Πώς γέρασα. Ναι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βρω καμιά νύφη σαν αυτό του Πατμάνογλου. Ποιο είναι ο Πατμάνογλου? Αυτό είναι ο. Ο Πατμάνογλου είναι η Πόρσε που έπεσε πάνω στην οικογένεια, τα οποία σταμάτησε να γιατσίσα. Α, εκείνο το περιστατικό με τον γιο του Τζάμπο, ε. Ξαναπαντρεύεται αυτό. Καλά κάνει ο άνθρωπο. Η ζωή πρέπει να συνεχίσει. Μεγάλη ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Πολλά τα λεφτά. Ναι, δεν ξέρω τι εδώ. Βρήκε μία που όταν είπε το χωρίζει το δικό της, αυτοκτόνησε ο άλλος. Τι ιστορία είναι αυτή. Δεν ξέρω. Δεν άντεξε το χωρίζουμε. Έχουν, έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Πολλά λεφτά. Τι να σου πω. Τα ξεπέρασε όλα. Λέω εγώ τώρα. Πρέπει κάπως να προχωρείς, να κάτσεις. Δεν ξέρεις μέσα ο άνθρωπος τι βιώνει. Τη βλέπω τη νεαρά κορασίδα πολύ εντυπωσιακή. Μπράβο, μπράβο στον άνθρωπο. Του κόβει το βαλεάνε. Να μπορεί κάπως να απαλύνει τον πόνο του, γιατί αυτό που του έτυχε νομίζω είναι ότι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Δεν υπάρχει τα μεγαλύτερη. Τα μύρια πέσανε βαριά πάνω σου. Μεγαλύτερη τραγωδία. Καλά τώρα δηλαδή λες ότι. Τι θες να πεις, α πούμε, για να το καταλάβω. Για να απαλύνει τον πόνο του. Συγκρίνεται αυτό, έχασε ο άνθρωπος τη γυναίκα του και το παιδί του μπροστά. Εγώ χαμογελαστά το βλέπω στις, με τι την... να κάνει, εντάξει. Το βλέπω, έχασε η γυναίκα και πήγε να αυτοκτονήσει. Να αυτοκτονήσει, α πούμε. Δηλαδή τι να κάνει. Μα αυτοκτόνησε, ρε φίλε, τι έπαθε τώρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Πολλά τα λεφτά βλέπω. Εγώ δεν βλέπω να μεγάλε στεναχώρικε. Μεγάλε στεναχώρικε. Έχει μιλήσει μαζί του, γνωρίζει, α πούμε, το τι και πώ. Δεν γνωρίζω, αλλά βλέπω τα δημοσιεύματα. Μπράβο τον κύριο Πατμάνογλου. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μ' αρέσουν. Γι' αυτό ό,τι δεν γίνεται με λεφτά, γίνεται με πολλά λεφτά. Μάλιστα. Άρα, πάμε παρακάτω. Το κρυουλάκι σιγά σιγά θα αρχίσει να μας. Θα αρχίσει να μας τυλίγει, θα αρχίσει να μας αγκαλιάζει. Από σήμερα έτσι έχουμε μια σχετική ελαφρά ψυχρούλα παραπάνω σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. 8 βαθμούς μου δίνει εδώ τώρα τι έχει στο κέντρο της πόλης. Δεν το νιώθω και έτσι. Νομίζω και λίγο παραπάνω μπορεί να είναι. 8 δεν θα το έλεγα. Εντάξει. Το έλεγες εγώ, το κατάλαβα. Καλά, άλλο στο μηχανάκι τώρα. Εντάξει, είναι παλευτικά. Είναι παλευτικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε. Θα πάμε, ναι, ναι. Δεν θα, θα μείνουν οι αρρώστιες. Θα μείνουν οι αρρώστιες κανονικά και μετά θα ψαχνόμαστε. Θα είμαστε μέχρι τον Μάιο. Τα μικρόβια. Ναι, θα είμαστε τον Μάιο. Δεν θα είμαστε και πάρα πολύ καλά. Αλλά εντάξει. Καθαρό ουρανό προβλέπει το μετεωρολογικό δελτίο για τα πρωινά. Μερικά συννεφάκια προς το μεσημέρι μέχρι 15 βαθμούς. Θα έχουμε και αγέριδες γύρω στα 4 ταμποφόρια. Εκεί 4 βόρειο-δυτική. Καλά είναι, καλά είναι. Τσάπα με ροκάμα του. Ποιος? Η πιλότιδη. Ούτε συννεφάκι ούτε αέρα κατεβαίνουν, ανεβαίνουν. Τα μπελχανάδες και αυτοί. Πάνε, τι κάνουν. Πατάνε και το κουμπί. Τι είναι, σιγά, και εγώ έτσι ξέρω. Που πατάς μπαίνει στο τζάμπο που πάμε Σίδνη. Σίδνη πατάει, φάει το αεροπλάνο μόνο. Μαλισιανές αερογραμμές. Τι κάνεις, πατάς αεροπλάνο μαλισιανές αερογραμμές. Το αεροπλάνο δεν βρίσκεται ποτέ. Το βρήκαν αυτό, κάπου το βρήκαν, δεν το είχαν βρει. Το εκείνο το περίμενα. Δεν το βρήκανε ποτέ. Σε παζλ μάλλον. Δεν το βρήκαν. Τι είχε γίνει. 8 χιλιόμετρα βυθά έπιασε εκεί. Είχαν υποθεί πάρα πολλά για εκείνη την περίπτωση. Πολλά. Ότι μέχρι και πύραυλοι είχαν καταρριφθεί μέσω πυράβλων από αμερικανικές βάσεις εκεί στον Ειρηνικό γενικότερα. Σενάρια συνωμοσίες για μας που βλέπαμε το Lost. Ήμασταν καθυλωμένοι εκείνη την. Μαλέσεν Airlines. Την περίοδο. 15 του μηνού, Πέμπτη σημερής, μαρτύρων Αβίβου, Γουρίου και Σαμονά.
ευψυχίου καρτερίου και νέαρχου. Κανείς από αυτούς δεν έχει την τιμητική του, κανένας δεν έχει δώσει μικρό όνομα βαφτιστικό σε κάποιον, ούτως ώστε να τον μνημονεύσουμε και να τον εορτάσουμε. Οπότε σήμερα ρεπό από τις γιορτές. Δεν είναι κανένας. Είναι η μέρα του φυλακισμένου συγγραφέα και η μέρα, παγκόσμια ημέρα, νομίζω ότι γιορτάζει η εκπομπή μας με αυτή την παγκόσμια ημέρα. Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας είναι σήμερα. Έχουμε την τιμητική μας. Βεβαίως, βεβαίως. Η μέρα του Τεμπέλκα να είναι φιλοσοφία. Βεβαίως. Μέρα του Τεμπέλκα. Οι Αριστοτέλιδες, οι Πλάτωνες και αυτοί, οι πρωταρχικοί, ας πούμε. Πρώτοι, διδάξανε, οι του είδους, ναι, οι διδάξανε τα φώτα του τεμπελχανισμού. Μεγάλος. Κανονικότατα. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, είναι οι διδάκτορες της τεμπελχανίας. Έτσι. Πρώτοι αυτοί ίδρυσαν τα κόμματα καταρχήν. Ποιοι? Οι πολιτικοί. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Ναι. Κόμματα ξεκίνησαν. Ιδρύσαν εκεί τα συνδικαλισμούς. Αυτά. Όλοι αυτοί τα κάνανε. Αυτή ο τέτοιο. Ο Αριστοτέλης δεν διδάσκει τον Μεγαλέξανδρο και τον. Έδωσε τα εφόδια του. Πολύ ωραία εφόδια εδώ στην Μπέλχανα να δουλεύουν άλλοι από με γι' αυτό. Έτσι. Τότε γιατί μην ήμουν. Είχε 5 εκατομμύρια, αλλά δούλευε γι' αυτόν. Και πήγαινε, έκανε τη βολτούλα του να βγει. Πάνε όλοι με τα άλογα αυτό. Μάχ του γρανικού. Γόρτιο δεσμό. Ελέφαντα θέλω κι εγώ. Μπαμπά θέλω ελέφαντα. Ελέφαντα. Τον έφερε εδώ, τον ελεφάντα. με μεταγραφή. Με μεταγραφή. Την ημέρα αυτή ο οργανισμός του ΟΗΕ για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση προτρέπει τα κράτη-μέλη του να διοργανώνουν εκδηλώσεις και συζητήσεις για φιλοσοφικά θέματα. Δεν μας έχει καλέσει κανένα σε εμάς εδώ να ομιλήσουμε περί των θεμάτων, αλλά είμαστε στην διάθεση του καθενός, εφόσον και θέλει να μεταλαμπαδεύσει τις ιδέες οι οποίες καθημερινά προκύπτουν, τις ιδέες οι οποίες καθημερινά εδώ συζητάμε στο Λόγο Επειδή και στο 2-31-0-287-38 με τους φιλοσοφημένους ακροατάς μας. Βεβαίως. Εξαπαλώνουν ήχο. Γυρίστε παρόδο. Ναι. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, χρέος 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέος κινητής τηλεφωνίας και Λόγω Επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώς με την εκπομπούλα και με τη σελίδουλα. Καλημέρα στην πρώτη μας φιλοσοφημένη γραμμή, είμαι σίγουρος. Είσαι σίγουρος? Α, βέβαια, εννοείται. Ήσουνα για μένα σίγουρος? Για σένα ήμουνα 100%. Αχ, αυτή η διεύθυνση του καλλιτέχνη. Καλά, εντάξει. Έχω τον ερχόμενο διάστημο αστέρα της Ελλάδος. Βέβαια. Αστεριού μάλλον. Ο κομίτης του Χάλεϊ. Είσαι νεαρό. Του Χάλια ήμουν, θα έλεγα εγώ. Ναι. Τι λέει, τι κάνετε, καλά είστε? Τι να κάνουμε, καλά είμαστε, εσύ? Δεν βλέπω αλλαγές. Το ίδιο πάνελ, το ίδιο. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Πρέπει έτσι δεν είναι. Εγώ εκεί να εγκαθιδρύσω τις αξίες. Εγκαθιδρύσω, να το σημειώσω και αυτό. Βάλτο, βάλτο μέσα στην εξίσωση, βέβαια. Τις αλλαγές στη διάθεσή σου, βέβαια. Τα overlap της διαθέσεως. Δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα ίδια. Δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα γίνονται άλλα πράγματα. Κάθε μέρα είναι η ίδια η διάθεση, κάθε μέρα νιστάζω. Κάτι το τελευταία, το έχω παρατηρήσει. Τι? Σε ενοχλεί κανένα? Με ενοχλεί, ναι, με ενοχλεί. Ναι, αυτό λέω. Βέβαια, τα κατάλαβε, τα κατάλαβε. Έχασες εκείνη την χαρά που είχες, την ευτυχία. Τη χαρά, την ευτυχία. Και τη μεταβίβαζες στον κόσμο, ρε παιδί. Τώρα τι έχω? Τώρα είσαι λίγο πεσμένος. Πεσμένος. Ψυχολογικά, αυτό έχεις κάτι. Μάλιστα. Αυτό λέω. Καλά, είσαι κατά τα άλλα. Τηλεψυχανάλυση, κυρίες και κύριοι, από την Κατερίνα. Κατερίνα, λοιπόν, θα σε έχουμε εδώ. Κανονικά πρέπει να σε έχουμε εδώ στη γραμμή να παίρνουν οι ακροατές, πως χθες τους ζητούσαμε να πάρουν και να τους διορίσουμε εμείς και να τους ψυχαναλύσεις. Ναι. Είναι πολύ πρωί. Άμα το κάνεις κατά τις 8 με 10, κάτι μπορεί. Μετά για ποια διάθεση μου μιλάς? Για ποια διάθεση μου μιλάς? Μόνο σου τα λες. Εγώ πώς μπορώ να κατεβαίνω? Είδες, εσύ δεν έχεις τη διάθεση. Εγώ γυναίκα είμαι, κινδυνεύω. Τι σχέση έχει άντρας και γυναίκα? Κινδυνεύουν, διάφορα κυκλοφορούν τα πράγματα. Το πρωί, το πρωί, τι? Το πρωί πρέπει να έρθω εκεί να φύγω από τις 5 και από εδώ. Μάλιστα, είδες τι καλά. Άντε βγες και κάνεις εσύ διάθεση τώρα, εδώ. Τέλος πάντων, εσύ τώρα πότε παίζεις μουσική? Σήμερα το βράδυ παίζω μουσική. Πέτυχες. Να πεις που είναι να έρθει ο κόσμος σε δει, εγώ θα έρθω με καλή παρέα όταν θα μπορέσω να έρθω. Όταν θα μπορέσει, θα σε περιμένουμε εκεί, θα και έχουμε. Θα γίνει καλό σου ξεδάκι. Έτσι. Τα ξαναλέμε. Έγινε, τα ξαναλέμε. Τσαου, Κατερίνα, τσαου. Αν θέλει κανείς να τον ψυχολογήσουμε και να τον ψυχανεμήσουμε, εδώ στο 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας από νωρίς. 15 του μηνού, τι κοσμοϊστορικά γεγονότα έχουμε σε σήμερα. Λέει το 1904.
Ο King Gillette πατεντάρει την πρώτη ξυριστική λεπίδα που φέρει το όνομά του. Gillette. Yeah, αυτός βέβαια έκανε δουλειά. Αυτός έκανε, δεν ήταν μπελχάνας αυτός. Αυτός έκανε δουλειά σου. Τι δουλειά έκανε, όλοι τώρα είναι με τα μουσια. Κανονικά. Ναι, αλλά αυτός ξέρεις πόση ώρα ακόνησε. Μέχρι να φτάσει η ώρα. Ακόνησε, αλλά... Έχουν καταστραφεί τώρα με τα μουσια και με τι τα μουστάκια και με τα τέτοια. Πολλοί δουλεύουν, αλλού ξυρίζονται οι άντρες. Πού ξυρίζονται. Άσε τώρα. Να, δεν ξέρω εγώ. Αν κάτι λες, κάτι στήθια, κάτι πάει. Άλλο τα λέει τώρα με τη λεπίδα. Πριν από καιρό είχα διαβάσει ότι όντως έχουν σημειωθεί σημαντική πτώση στις πωλήσεις, ας πούμε, ξηραφακίων και τέτοιων ειδών. Λόγω επειδή τη μοδό η οποία θέλει του άντριδοι να έχουν μουσια, διότι βέβαια τα μουσια έχουν πρακτικό λόγο. Μου έχουν μεταφερθεί. Βοήθησε ότι... με. Τι βοήθησε. Έχουν βοηθήσει πολλούς άντριδοι τα μουσια να δουν χαρά και αυτοί γενικότερα στην ζωή τους. Που άλλες είναι κάλυψη, απόκρυψη. Με τα μουσια είναι σχεδόν όλοι οι ίδιοι. Δεν όλοι είναι ίδιοι. Ναι, ενώ πριν από τα μουσια. Η... Σάκη Ρουβά, άσε τώρα μουσια. Ο Σάκης γιατί δεν αφήνει. Ο Σάκης γιατί δεν αφήνει μουσια. Άντε, αγόρι μου, να σε γιατί δω. Έχει ανάγκη να αφήσει. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι που αφήνουμε τα μουσια κάτι θέλουμε να καλύψουμε. Με συγχωρείτε που με είδατε. Ναι, και είχαν έτσι. Μην είσαι ο καθρέφτης μας κάνει. Γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, και στα ποδόσφαιρα και σε αυτά. Δεν πολύ παίζει το μουσι, τουλάχιστον από μεγάλους παίχτες. Ρονάλντι, τέτοιοι Μέση, αυτά, γιατί έχουν τα συμβόλαια με τις, με τις εταιρείες που, που παρέχουν τέτοιο υλικό. Έχουν. Για να προωθούν, ας πούμε, το καθαρό πρόσωπο. Καθαρό. Εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής, ζήλευα μόνο τη χωρίστρα με το ξηράφι που κάνω. Τέτοια θέλω να κάνω. Άραστε. Η Gillette έχει βγάλει άραγε, γιατί νομίζω είναι δύο μεγάλες εταιρείες. Είναι η Gillette και η Bic. Ναι. Στα ξηραφάκια δεν ξέρω, υπάρχει κάποια άλλη. Έχει πολλές. Έχει πολλές. Παιδί μου, αλλά αυτές οι οποίες είναι οι ξακουστές και οι παλαιές. Η Gillette βγάζει τίποτα άλλο. Γιατί η Bic είναι, είναι η εταιρεία παγκόσμιο φαινόμενο για μένα. Προσπαθώ να εξηγήσω, ας πούμε, την λογική που υπάρχει γύρω από τα προϊόντα τα οποία. Θα μιλήσω εγώ, γι' αυτό είμαι εδώ. Ξέρω, βεβαίως. Δηλαδή, η Bic, ας πούμε, η Gillette δεν ξέρω, βγάζει αναπτήρες, δεν βγάζει. Όχι. Μόνο ξηραφάκια πρέπει να βγάζει αποκλειστικά. Ναι. Η Bic βγάζει αναπτήρες, ξηραφάκια, στυλό και καλσόν. Τέσσερα. Ναι, αυτά είναι ας πούμε τα βασικά. Τώρα επιμέρους, βγάζει, ναι, επιμέρους δεν ξέρω αν έχει σίγουρα. Ναι, αλλά αυτά είναι τα πολύ βασικά, ας πούμε, ναι, τα οποία μεγάλο, τα προαιώνια, δηλαδή τα σήματα κατά τεθέντα, τα προϊόντα κατά τεθέντα. Ποια είναι η λογική μεταξύ όλων αυτών, ας πούμε. Υπάρχει μια λογική σύνδεση. Πολυεθνική. Ε, άλλο από το πολυεθνική, αλλά. Okay, η Gillette είναι πολυεθνική. Όλες είναι πολυεθνικές. Ότι έχει, ας πούμε, ένα τόσο πολύ. Πώς να το πω. Μπρούνο γκάμα, ας πούμε. Ναι, έχει, ας πούμε, τόσο ασύνδετη γκάμα προϊόντων και πολύ διαφορετικών. Συνήθως μια εταιρεία εστιάζει σε ένα-δύο παρεμφερή. Το ξηραφάκι ήταν πλαστικό, το στυλό πλαστικό, ρε παιδί μου, και τα καλούπια κάνανε και μετά βάζανε τα ξηραφάκια και το άλλο. Το καλτσόν που κολλάει. Αυτό πλαστικό είναι. Ο αναπτήρας. Και αυτός πλαστικός. Και αυτός πλαστικός. Δεν ξέρω. Έχεις δει σιδερένιο Bic? Δεν έχω δει σιδερένιο. Τσακ, τόλισα το μυστήριο πρώτος εδώ. Ψάχνω να βρω. Α, ξέρει κάποιος ακροατής. Τόσα χρόνια. Αυτά είναι τα θέματα που με απασχολούν, που σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας. Δηλαδή εκεί το φιλοσοφούμε το ζήτημα. Παρακαλείτε ένας εργαζόμενος στην Bic να πάρει τηλέφωνο. Υπάρχει, έχουμε εργοστάσιο εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε, όχι. Από τη Γαλλία, αφού μας ακούνε. Μας ακούνε, βέβαια. Γαλλία, Καναδά, μια διθυγατρική. Ο διευθυντής, παρακαλώ. Δεν θα είναι σε καμία Ταϊλάνδη, σε κανένα. Λάω σε καμιά Καμπότζη σύνω σε αυτά τα εργοστάσια. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Να βοηθήσω στο σοβαρό θέμα. Βεβαίως, γιατί είναι, αυτά μας απασχολούν. Είδαμε λίγο. Ναι. Καλτσόν για ληστείες έχουν βγάλει. Νομίζω ότι κάνουν τη δουλειά τους. Κάνουν, αλλά μένει εκείνο εκεί από πίσω που περισσεύει και χαλάει το... Την αισθητική. Την αισθητική. Έχεις ένα τρίκιο σε αυτό. Τρίκιο. Ναι. Και μετά... ξηραφάκια light είναι το επόμενο που μπορεί να βγάλει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κάποτε κοροϊδεύαμε, λέγαμε Coca-Cola light και βγάλανε τσιγάρα light μετά και όντως βγήκανε. Ναι, βγήκανε. Κάποια στιγμή μέχρι, μπορεί να το δούμε. Μέχρι και γύρος light έχει βγει. Ναι, εκεί μας καταντήσανε. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις ένα προϊόν light. Κοτσάρεις τη δίπλα τη φράση light. Light, τελείως. Άπλος. Πάντως ξεκινήσατε πολύ καλά. Προϊόντα light δεν έχει Bic, αλλά έχει lighter. Lighter. Τίποτα τον κούφα να το κλείνει από μόνος του. Ναι. Ξεκινήσατε πολύ καλά. Εσπρέσο. Ναι. Τρεις θάνατοι, δυο κηδείες, ένας γάμος. Μάλιστα. Α, πρέπει να πάω σε ναι, αυτό. Κανονικά, άμα ήταν και ο Πάφη, θα τραγουδούσε στις 9 του Μακαρίτη, άλλον έβαλε στο σπίτι. Ναι, και αλλά... το εκεί που μένουν οι νεκροί. Δεν τον κρατήσατε. Ναι, εντάξει. Τον κρατήσατε. Έφυγε από μόνος. Μα, το έχει business. Το, είναι... το πουλί δεν μπορεί να μείνει στο κλουβί. Είναι business. Να πω για κάτι συγκλονιστικό χθες. Δεν δούλευα την ώρα που έπαιζε ο Πάου. Γιατί δουλεύουμε
κάνα 11 ώρο, Μπάμπη. Το λέω για να παίρνει τα πάνω σου. Πες, δουλεύει, δεν είμαστε τεμπέλχανάδες. Πες τα. Δουλεύουμε. Μακάρι να ήμασταν. Δεν μου φτάσει σε αυτό το σημείο να λέω. Καλά, εννοείται. Αλλά... άμα η δουλειά ήταν καλή, τα αφεντικά θα την κρατούσαν για τον εαυτό του. Δεν θα βάζανε εμά να κάνουμε την τέτοια. Είχα το δέχτη στον ραδιοσταθμό των νεόπλουτων τώρα που υπάρχουν. Σε αυτή τη συχνότητα και άκουγα την αναμετάδοση. Οπότε είχε ένα τύπο από την Κρήτη που έλεγε ο Μπίσερβαρ. Ο Μπίσερβαρ. Μπίσερβαρ. Και η μπάλα πήγαινε όλο στον Μπίσερβαρ και στον Μπίσερβαρ. Οπότε ξαφνικά υπήρχε κανονικά ροή, δεν υπήρχε διακοπή. Παίρνει μία το μικρόφωνο αυτός που ήταν στο στούντιο. Συνεχίζει, κάνει αναμετάδοση. Χωρίς να κοπεί, τον έχει σταματήσει. Θα συνεχίσω εγώ, λέει, για ένα-δύο λεπτά. Ναι. Και ξανάρχεται ξανά από την Κρήτη και λέει ο Μπίσεσβαρ και ο Μπίσεσβαρ. Έτσι. Του το είπε ο ηχολήπτης, μα τα έχει κάνει. Μπορεί να μην μπήκε το βάρ, αλλά μπήκε το Μπίσεσβαρ στο ποδόσφαιρο, μάλιστα. Και βάλε και τον κολό. Και έδωσε για την ασίστ. Δεν ξέρω ποιο το βάλε, ο Μπίσεσβαρ ή ο Μπίσεσβαρ. Έτσι. Ο Ντεμπέρ ή ο Ντεμπούρ. Που έλεγε παλιότερα και ο Μανόλο. Είναι και αυτό Κατερίνα, μια... ναι. Κατερίνα, η απουσία σου από την εκπομπή ήταν συγκλονιστική. Δεν μπορέσαμε αυτό το διάστημα. Ο Μπάμπης δεν μπόρεσε. Ναι. Πρέπει να σου το ξαναπώ ότι ο Μπάμπης ήταν στη Θάσο το καλοκαίρι και δεν σου το είπε. Το άλλο κάνει. Θα σε ξανάβρω το άλλο καλοκαίρι. Που λένε, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, τα λέμε. Φιλιά, τσάου, καλημέρα. 2-31-0-287-3-8. Άκου, του λέω την ιστορία του Ζιλέτ, λέει, ήταν Αμερικάνος επιχειρηματίας και οραματιστής. Ναι. Στον οποίο ο αδικός πληθυσμός οφείλει χάρητες για τις καινοτομίες που επέφερε στο ξύρισμα. Αυτός ξεκίνησε την όλη. Ο Ζιλέτ, λέει, μπήκε, λέει, από μικρό στη βιοπάλη. Έτσι, να τον καλά, αυτό. Δουλεύοντας ως πλασιά για να βοηθήσει την οικογένειά του που είχε πέσει θύμα της μεγάλης πυρκαγιάς του Σικάγου. Στα αμέτρητα ταξίδια που έκανε στην Αμερικανική επικράτεια, συνέλαβε την ιδέα για την κατασκευή μιας λεπίδας ασφαλούς ξυριστικής. Λεπίδας που δεν θα χρειάζεται τρόχισμα και θα είναι προσιτή σε κάθε βαλάντι. Γιατί μέχρι τότε, μάλλον έπρεπε να πας εκεί στο. Στον μπαρμπέρι. Φαλτσέτα. Δεν έχω ξυριστεί ποτέ, μου έχουν πει ότι είναι απόλαυση το συγκεκριμένο ξύρι. Το έχεις κάνει? Όχι. Σε μπαρμπέρι? Όχι. Δεν, εντάξει, επειδή δεν σκοπεύω και σύντομα να πάρω. Αν πάρω κάποτε τα μουσια θα πάω εννοείται σε μπαρμπέρι. Μου το έχουν πει. Μου το έχουν πει ότι είναι μια εμπειρία που αξίζει κάθε άντρας να προσφέρει στον εαυτό του. Ναι. Λεπίδα. Ο Ζιλέτ συνειδητοποίησε ότι θα έχει κέρδος από την κατασκευή μιας ξυριστικής λαβής, την οποία θα τη διέθετε σε τιμή κάτω του κόστους και θα κέρδιζε από τη διάθεση των ανταλλακτικών λεπίδων. Κατάλαβες τι έκανε ο παίχτης. Σου έδινε το ξυραφάκι, πάρ' το φτηνά, αλλά μετά έπρεπε να το αντικαταστήσεις. Γιατί θα χαλούσουν το τέτοιο. Άμα είσαι έξυπνος. Θέλησε. Εντάξει. Τον πρώτο χρόνο της παραγωγής δραστηριότητας, λέει, η Ζιλέτ πουλάει 51 ξυριστικές λαβές και 168 λεπίδες. Πάμε καλά. Τι πάμε καλά. Εντάξει. Αφού το ήταν, σου λέει, κανένα τέτοιο. Αλλά τον επόμενο χρόνο, λέει, πουλήσε 90.884 ξυριστικές λαβές και 123. Δεν τα λένε αυτά. Ήρθε και τότε το Λίπερο, πήγε διαφήμιση αυτός. Να τον παίρναμε τον Ζιλέτ. Και μόλις, λέει, το 1908 έγινε. Έγινε ο κατευθείαν πολυεθνική εταιρεία, εξαπλώθηκε. Ο Ζιλέτ, λέει, εκτός από τις μαθηματικές δραστηριότητες, διακρίθηκε ως πολιτικός συγγραφέας ενταγμένος στο ρεύμα του ουτοπικού σοσιαλισμού. Οπα, ρε, Πασοκάρα ήταν ο Ζιλέτ. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι. Εντάξει, παραπάνω από Πασόκ, ας πούμε, γιατί μιλάμε για τον ουτοπικό σοσιαλισμό. Παραπάνω. Ναι, πίστευε ότι η βιομηχανία θα έπρεπε να ελέγχεται από μία και μόνη επιχείρηση, η οποία θα ήταν υπολαϊκό έλεγχο. Όχι, να. Έτσι, σύντροφο. Να τα διοίκηση στην Μπαρτσελόνα, μυρίζει. Έτσι. Λαϊκή βάση, η Ζιλέτ. Όχι, αυτοί οι κομμουνιστές πλακώσανε τώρα. Ναι. Και ότι όλοι οι Αμερικάνοι θα έπρεπε να ζουν σε μία γιγάντια απόλυτη Μητρόπολη, η οποία θα ηλεκτροδοτεί του καταράκτε του Νιαγάρα. Σιγά-μιγά. Ωραία, δεν το ήξερα αυτό, θα κάτσω να τον ψάξω. Κάνουμε ένα σχέδιο. Ναι, εννοείται. Βέβαια η εταιρεία του δεν έμπηκε στα χέρια των εργατών. Παρέμεινε, ας πούμε, καπιταλιστικής διάρθρωσης και συνέχισε έτσι να διάγει τον βίο της παρόλα αυτά. Κάθηκες. Όσοι είστε ξυρισμένοι, οφείλετε, νομίζω, κατά μεγάλο ρόλο στον Ζιλέτ, την εμφάνισή σας. Πήγες. Κάτι άλλο σημαντικό. Πήγε εκεί πέρα αυτός να κάνει ξεραφά και μετά θα παίξει και μπάλα στο Ολυμπιακό. Δεν ακούμπησε μπάλα. Είχε παίχτη Ζιλέτ Ολυμπιακός. Να ζηλέτε, πήρε ένα παλτό.
Έβαλε κανένα τέτοιο. Και όλοι θα... 20 λεπτά έπαιξε όλο. 20 λεπτά. Θα περιμένω όλοι να κάνει τη σέντρα, α πούμε, αλλά έχει μπαλιά ξηράφι και τέτοια να φτιάχνουν οι αθλητικοί. Ναι, ακριβώς αυτό έλεγαν. Ναι, αλλά ναι. Κύριε, ακριβώς μαζί με έναν παίχτη που πήρε ο Πάουκ μου λένε που ούτε αυτόν τον είδαμε. Μαζί έρθαν. Τον είδαν. Α, έχει ένα τέτοιο, ναι. Ακόμα στο ρόστερ είναι αυτό. Είναι, ο... ναι, ακόμα είναι μέσα. Μου λένε. Κάπου είχε παίξει πέρυσι, νομίζω, σε ένα Πάουκ Λαμία. Σοβαρά. Αν δεν κάνω λάθο. Και ένα Λεβέκ είχε ο Πάουκ. Καλά, ο Λεβέκ, εντάξει, είναι γεια σα, έφυγε. Έφυγε, τελείωσε αυτό. Μάλιστα. Αλλά μου λένε είναι αμυντικό χάφι, ήταν αυτός κάτι τέτοιο. Ναι. Μου λένε σε λένε, με λένε. Σε λένε, τι να το κάνεις. 15 του Νοέμβρη και τι κοσμοϊστορικό γεγονότο. Άλλο αξίζει να μνημονεύσουμε. Εντάξει, να δούμε εδώ ποιοι πέντε. Ξεκίνησε, ξεκίνησε με τις κηδείες. Αφού τα έμαθα πια αρέσει. Με τα τέτοια. Με έβαλες εκεί παναθεμάσαι. Εγώ έβαλα αυτό στα φράγκα και βρήκα ένα ωραίο να πούμε. Δεν βλέπω στεναχώρια. Πάνε μια χαρά. Λύθηκαν όλα με τα φράγκα. Λύνονται όλα, ρε φίλε. Μάλιστα. Όχι, εγώ αισθάνομαι στεναχωρημένο να πάω στη διευθυντία με δώσει μερικά λεφτά να γίνω καλά. Σαν σήμερα ποιο είναι ο Βασίλη Γκούμα το 1946. Μεγάλο Έλληνα καλαθοσφαιριστή. Εγώ να μιλήσω τον Γκούμα του Σέντερ Μπακ. Όχι, ο κύριο είναι ο Γιάννη ο Γκούμα είναι. Στέλιος από Σπόρης, τι όνομα τάρα, το θυμάσαι, 1964. Ναι, μπακ ήταν αυτός, τι έπαιζε, δεν θυμάμαι. Έλατε. Πανιώνι Όφη και Δοξαβίρονα, ήταν κλασικό έτσι όνομα στα χαρτάκια, ας πούμε, από Σπόρης. Ναι, ναι. Μάριο Γκαλίνοβιτς, 1976 και Πάολο Ντιμπαλά, το 1993. Ο Πέλκας από τον Τωρίνο είναι. Ο Πέλκας από τον Τωρίνο, ναι. Για τον οποίο κάπου λέει, διάβαζα ότι ενδιαφέρεται η Λίβερπουλ. Κάτι τέτοιο. Στον Λίβερπουλ θα παίξει μπάλα. Θα παίξει, τον θέλουμε, τον θέλουμε. Πάρα πολύ. Παίζει ξύλο στην Αγγλία και αυτό δεν ήταν κυβικά του για να παίζει ξύλο. Αργεντίνο είσαι, ρε. Αργεντίνο είσαι, αλλά. Δεν μασάμε, το έχουμε, το έχουμε κανονικότητα. Πολλά λεφτά όμως. Στην Αγγλία όπου λέει τώρα το επικείμενο Brexit, αν τελικά υλοποιηθεί, θα φέρει θέμα στην Premier League. Θα μειώσει τον αριθμό των ξένων που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα, ας πούμε, η Πρέμια εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του και κόσμου. Και για μένα αυτή η Πρέμια είναι. Ναι, η Πρέμια είναι γιατί έχουν εισέλθει πάρα 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 πολλοί ξένοι. Οι Άγγλοι δεν πολύ παίζουν και αυτοί μέσα. Οι μαύροι δεν τρέχουν πάνω κάτω συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Από 17, δες τώρα, ας πούμε, τις δεκάδες Juventus, Liverpool, ναι. Αυτά, πόσοι Βρετανοί είναι μέσα. Ελάχιστοι. Ένας, δύο, ξέρω εγώ, στην 11 βαριά και κανένας δύο στον πάγκο. Οι υπόλοιποι είναι από. Τέρματζι να έχουν. Ναι, ναι. Και ούτε καν. Αν λοιπόν έρθει το Brexit από 17, λέει οι ξένοι θα μειωθούν σε 12. Δηλαδή, σε 12. Στις αγγλικές ομάδες. Στις αγγλικές ομάδες, στις αγγλικές ομάδες. Και αυτό σίγουρα δεν είναι τα μεγάλα τα κλαμπ. Τι έγινε. Τα ψιλοσφίξαμε. Γιατί τώρα σου λέει πέρανε παίχτες αυτό, τους δίναν δανεικούς, δεξιά-αριστερά. Κάνανε έναν άλλον προγραμματισμό. Τώρα λέει θα αρχίζουν να στηρίζονται στα αγγλάκια. Πώς βγαίνουν εδώ και λένε γιατί δεν βάζει τα Ελληνάκια, ναι. Τα Ελληνόπουλα. Τα έχουμε δει τα Ελληνόπουλα πώς παίζουν μπαλίτσα. Έτσι λοιπόν και οι Άγγλοι, άμα ξαναστραφούν πάλι στους δικές τους. Κάνε όλοι Τζέραρτ πάλι. Όλοι Τζέραρτ. Θα αρχίσουν να. Να έρχονται. Δες, ας πούμε, η City τότε. Βασικά όλες έχουν 17. Η Brighton, η Huddersfield, η Watford 17. Η Liverpool έχει 16. Άρχισαν 15 ξένους. Η United 14. Πολύ πράγμα. Έχουν όλοι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι η σύγχρονη. Αφήσουμε τον Τιμπαλά Άγγλο εμείς. Είναι νέο παιδάκι. Στην Αγγλία επίσης. Η Chelsea λέει κινδυνεύει από βαριά καμπάνα. Ποιος? Λόγω επειδή αυτά τα financial fair play και ιστορίες, βαριά καμπάνα να μην. Λεφτά, ρε, φίλε. Απαγόρευση απόκτηση ποδοσφαιριστών για 2 χρόνια. Η Τσέλσι, η μελλοντική επικείμενη αντίπαλο του ΠΑΟΚ την επόμενη Πέμπτη. Έχουν ακαδημίες αυτοί. Έχουν ακαδημίες. Άμα δεν κάνεις μεταγραφές 2 χρόνια. Ναι, αλλά σφιχτώσεις. Χλωμάει. Συμπεριφέρθηκε 2 χρόνια. Ναι, ναι, είναι κοντά σε αυτό το φάσμα. Αυτό το φάσμα και θα είναι καταστρεφτικό για την ομάδα. Είμαι και Τσέλσι εγώ τώρα. Α, είσαι Τσέλσι, ε. Ερευνάται λέει για 19 περιπτώσεις μεταγραφών όπως και εκείνη λέει του Τραωρέ, ο οποίος μπορεί να υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στην Τσέλσι το 2014 όταν ήταν 18 ετών. Ωστόσο λέει το 2011 είχε αγωνιστεί σε παιχνίδι νέων κόντρα στην Arsenal. Σύμφωνα λέει με το Football League, η Τσέλσι κινδυνεύει με απαγόρευση μεταγραφικών κινήσεων για 4 μεταγραφικές περιόδους, δηλαδή 2 χρόνια. Στον Αμπράμοβιτς τώρα να μην που ήταν συνηθισμένο να κάνει πακέτα αυτά ιστορίες, να μην τα βάλει. Δεν έχουμε φόρμο, Μωράτα και Ζιρού που πάμε τώρα. Ο Πάουκ ήταν άτυχος που πέτυχε τώρα στην Τσέλσι. Δηλαδή του χρόνου χωρίς μεταγραφές και χρόνου η μισή να έχουν
φύγει. Αυτά είναι ολίγες, κυρίες και κύριοι, σε ένα πρώτο επίπεδο για τη σημερινή ημέρα. Από καιρούς, από τέτοια, δεν ξέρω, δεν έχουμε ούτε απεργιακές κινητοποίησεις, δεν έχουμε διακοπές νερού, δεν έχουμε διακοπές ρεύματος. Διακοπές γενικά δεν πάμε καλοκαίρι, εμείς διακοπές. Ναι, δεν ξέρω αν έχει κάτι που να μας αποσχολεί. Ο Τσίπρας θα έρθει σήμερα. Δεν είναι. Έρχεται πάλι εδώ. Ναι, ναι, έρχεται σήμερα ο Τσίπρας για το Θεσσαλονίκη Summit 2018. Ένα φόρουμ, νομίζω θα είναι και οι ηγέτες και οι πρωθυπουργοί από. Τζάμπα, θα πάω να φάω. Πού θα πάω να τραπεζόμουν. Ξέρω, είναι κάπου εδώ στο Πόρτο Παλάς το κάνουν, να σου πω την αλήθεια. Κατάλαβα, θα έρθει και το. Έχω πάει σε γάμο και ξέρω. Εντάξει, οκ, μπορεί να. Πάλι η Άθνε Ρώνα να πούμε, θα χωθούν εκεί μέσα τα παρατράγουδα. Νομίζω θα είναι και οι πρωθυπουργοί από Βουλγαρίες, Ρουμανίες, Σερβίες και τέτοια. Όχι, τρώνε τζάμπα. Μήπως συζητήσουν για το Μουντιάλ που λέγανε και το Euro που είναι να κάνουμε το 2030. Είναι η τρίτη σύνοδος. Μαζευτούν όλοι αυτοί τώρα και θα σωθούμε εμείς. Θα ανοίξουν οι δουλειές. Στο Βελίδης θα γίνει. Στο Βελίδης θα γίνει. Βελίδης, το έρμα θα κάνει να που παίζει. Όχι, Βελίδης εδώ πέρα. Το Ιωάννης Βελίδης που ήταν παλιά το Λούνα Πάρκ στην έκθεση. Αυτό το Ιωάννης Βελίδης, εκθεσιακό και συνέδριο λένε και κέντρο. Γιαννάκης. Και τώρα που είπες Γιαννάκης, ήταν για τους Milwaukee Bucks τα ξημερώματα στο NBA. Ήταν νομίζω η τέταρτη. Τι έγινε, Γιάννης? Οι Milwaukee έχουν μέσα στο γήπεδό τους. Ο Γιάννης. Κλαρίνος. Έκανε τα πάντα ο Γιάννης. Ο Γιάννης έκανε τα πάντα για να 31 πόντους, 10 στα 12 δίποντα. Τι λες τώρα? 11 στις 12 βολές, 9 rebound, 4 assist. Αλλά δεν τα κατάφεραν οι Milwaukee και ιτήθηκαν από τους ψυχωμένους Grizzlies, λέει εδώ το άρθρο. Άμα έχεις ελληνική. Θα τον πάρει άρεσε αυτό το Αντετοκούμπο στον, πώς το λένε. Θα τον πάρει. Είναι. Ποιον τον Αντετοκούμπο? Αντετοκούμπο στον. Τι είναι αυτός? Ο Αντετοκούμπο. Δεν το κατάλαβα. Ο Αντετοκούμπο, ο Γιάννης. Ναι, θα τον πάρει ο Άρης άμα τον Αγγέλ, δεν νομίζω. Θα έχει καλύτερες λύσεις. 116-113 νωρίτερα Orlando Magic Philadelphia Sixers 111-106. Washington Wizards, Cleveland Cavaliers 119-95. Boston Celtics, Chicago Bulls 111-82, Brooklyn Nets, Miami Heat 107-120, Toronto Raptors, Detroit Pistons 104-106, Timberwolves, Pelicans 107-100, Oklahoma City Thunder, New York Knicks 128-103, Dallas Mavericks, Utah Jazz 118-68, Phoenix Suns, San Antonio Spurs 116-96 και αυτή τη στιγμή αγωνίζονται οι Lakers με τους Blazers στο τέλος δευτέρας περίοδου 52-53. Για το μαγικό κόσμο του NBA και για όσους ξενυχτάνε για να παρακολουθήσουν και φυσικά για να ακούσουν παράλληλα και λόγο. Εννοείται το πρώτο επειδή. Λόγον επειδής. Έτσι. Το λόγο έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διαφημιστική ανάπαυλα, να επιστρέψουμε, να αρχίσουμε να συζητάμε και λίγο τώρα για τα ψευτοαθλητικά της εβδομάδας. Τα έχω γκόσυψ. Λίγο. Ελάφια σκότωσαν πρόβατα στη Λίμνο. Πού? Άκου τώρα στη Λίμνο. Στη Λίμνο. Ελάφια βες πρόβατα. Έχει ελάφια εκεί στο κάστρο, ναι. Στην πρωτεύουσα, στην Μύρινα. Πώς στην Επάλωμη που λένε Deers vs Ships, ναι. Τα αγριογούρουνα τι γίνανε εδώ πέρα? Κυκλοφορούν ακόμη? Πέρυσι είχαμε μεγάλο θέμα. Περάσαν κάτι να βάρα πάνω κάτι κυνηγή. Τα φορτώσαν στην καρότσα. Φέτος δεν πολύ ακούγονται τα αγριογούρουνα. Αυτά έχουν γίνει μπριζολέτες στην κατάψη. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα. Επιστρέφουμε εδώ με το δυνατό Λόγο Επειδή. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε τον κόσμο που σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Και Λόγο Επειδή στα Facebook και εκεί επικοινωνούμε διαρκώς και αδιαλείπτως 24 ώρες το 24ωρο και μέσα από τον ύπνο μας. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γενικότερα για την τροπή που έχει λάβει η πολιτική ζωή αυτού του τόπου, η οποία έχει ποδοσφαιροποιηθεί όσο τίποτε άλλο και το βλέπουμε εδώ και αρκετό καιρό. Και μέσα από τις διενέξεις των πολιτικών αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, θυμόμαστε εκείνο το καταπληκτικό διάλογο πριν από δύο χρόνια στο Twitter. Εσείς είπατε, αλλά αυτοί μετά είπανε και εμείς μετά δεν είπαμε. Όταν ο Μητσοτάκης, θυμάσαι, που είχε ερωτηθεί σε ένα live στο Facebook ποιον βλέπετε να παίρνει το Champions League και είχε πει Paris Saint-Germain. Ναι, και παίξε με την Μπαρτσελόνα, νομίζω, και έφαγε 6 τότε και αποκλείστηκε. Είχε γίνει εκείνη μεγάλη ανατροπή. Ναι, 5-0 και 6-1. 6-1, 6-1 είχε. Όχι, 5-0 και 6-1. Ναι. Τότε θα προκρινόταν 7-1. Είχε λήξει, δεν θυμάμαι πόσο είχε λήξει. 6 πάντως, 5-0. Κάπως 5, μήπως είχε λήξει 5-1 και κέρδισε 6-0 η Μπαρτσελόνα, κάτι τέτοιο. Πέζει, πρέπει να έχει γίνει αυτό. Πολλά τα γκολ. Ναι, και είχε βγει ο
Τσίπρας με tweet και λέει: κύριε Κυριάκο, θα πάρετε τις εκλογές όσο θα πάρει και η Paris Saint-Germain το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν είδες χθες τι έγινε. Μπήκε στη ζωή μας ο πολύ αγαπημένος μας, ολόκληρο πολιτικό ζήτημα στη Βουλή. Αυτή ο αγαπημένος μας αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ μνημονεύτηκε. Δηλαδή, πόσο σπουδαίος μπορείς να είσαι όταν σε επίπεδο υψηλής πολιτικής να. Μας έχουν σαν πρότυπο, κύριε ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ μου τώρα. Δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα που έχει γίνει. Όχι viral, δηλαδή. Αποτυπώνει τη ζωή μας. Μπούσουλα τον έχουμε κάνει. Είναι φιλοσοφία. Μια και είναι Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφία. Για όσους δεν γνωρίζονται, χθες στην Βουλή υπήρχε και έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του, θέλοντας, λέει, να στυλιτεύσει τη στάση Νέας Δημοκρατίας στο θέμα του άρθρου της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που κατά τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ είναι διφορούμενη, είπε ότι αυτή δεν είναι υπευθύνη στάση, αλλά άποψη Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος? Προέδρος ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, για να βγει όμως στην δευτερολογία το Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, και να πει μεταξύ άλλων ότι κύριε Τσίπρα δεν ήταν ο πρόεδρος, ήταν ο αντιπρόεδρος. Ναι. Το παίζει καλά το ίντερνετ ο Κυριάκος. Καλά το έργο. Βέβαια, και τον τάπωσε και από δίπλα ακουγόταν και τέτοια. Όντως, σε τέτοια μεγάλα ζητήματα πρέπει να ακριβολογούμε. Δεν γίνεται να. Εγώ θέλω τον Μάτσιο, τον αντιπρόεδρο. Μάτσιος. Ναι. Ο Μάτσιος, ναι. Να μπει σε ψηφοδέλτιο και να γίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κανονικό. Γραφείο τύπου. Αλλά πού να είναι αυτή η ψυχή, άραγε? Δεν βλέπουμε κατά καιρούς. Δείτε πώς είναι ο μικρός Κωστάκης από το καφέ της Χαράς. Ναι, πώς έγινε και τέτοια. Πού να είναι το τάδε παίκτης? Ένας δεν έχει πάει να κάνει ένα ρεπορτάζ να μας. Κανένα. Να μας εμφανίσει. Μάθαμε πόσο φάρηκε η κούκλα η Πατατίνα από το καφέ της Χαράς που βάλωσε. Κανονικά. Πατατίνα, ρε. Όταν πηγαίναμε και είχαμε πάει και κάναμε κανένα 2-3 live στην Έδεσα και εγώ το είχα θέσει αυτό, παιδιά. Πείτε υπάρχει. Μου. Πείτε... Υπάρχει. Ο γιος του έρχονταν και μας έβλεπε κιόλας. Είχε μια μπουτίκ στο παρελθόν. Το ρεπορτάζ μου έφτασε μέχρι εκεί, αλλά διαζώσεις δεν καταφέραμε να τον γνωρίσουμε. Και για όσους. Αυτό είναι το ηχητικό. Στην Τρίτη, ναι, άστοχη διαδικασία ψηφοφορίας εκλογή από το λαό, διαφωνήσαμε. Ναι. Όταν εμείς είπαμε, όχι στην Τρίτη άστοχη ψηφοφορία εκλογή από το λαό, σε 6 συνεχόμενες μετά από 6 μήνες εκλογή από το λαό, υιοθετήσατε την πρώτη δική μας είπαμε, Όταν μετά από μία εβδομάδα, όχι παραπάνω, έρχεστε εδώ στο βήμα της Βουλής, λέτε ούτε αυτή την άποψη έχουμε, ούτε τη δική σας άποψη έχουμε. Δεν έχουμε άποψη. Λέμε να πάμε ενδεχομένως σε 151, να πάμε σε μια τρίτη εκλογή. Μετά εμείς. Αλλά αυτό δεν είναι θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ενδεχομένως είναι στάση και θέση του πρώην Προέδρου του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Φοβάμαι, κύριε Τσίπρα. Καλά, έρχεται ο Κούλης. Ότι από τα πιο ελαφρά, ναι, στα πιο σοβαρά κάνετε συνέχεια λάθη. Τον τάποσε. Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, ήταν αντιπρόεδρος. Τι σε είπε κανονικότατα, αλλά η αλήθεια είναι ότι. Άντε τώρα, εσύ να βγεις, πήγε να το χειριστεί ο Αλέξης ότι εγώ. Ο Τσίπρας λίγο με έφερνε Φωτιάδη στο λίγο εμείς δεν είπαμε. Εμείς σας είπαμε, αφού λέει εσείς είπατε αυτό, άρα είναι ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που οι μεγάλες προσωπικότητες από το χώρο του ποδοσφαίρου βρίσκουν την πραγματική του στέγη στη Βουλή. Την πραγματική του στέγη στα σύγχρονα προβλήματα του πολίτη. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας, με το λόγο επειδή. Είμαστε το αθλητικό, το λόγο επειδή και όχι μόνο και κοινωνικό. Χτες είχαμε αγώνα εξαναβολής για το κυπελάκι της Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Εργοτέλη στην Κρήτη και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ έτσι, φτάσει στην νίκη. Τα χρειάστηκε και λίγο. Σφίχτηκε, ρε. Ναι, διότι αν ο ΠΑΟΚ γνώριζε την ήττα. Είχαμε θέμα. Είχε θέμα, εντάξει. Σοβαρό. Δεν λέμε ότι στο επόμενο παιχνίδι. Όχι, για να... λέμε, ρε, όχι, φίλε. Να εξηγήσουμε στον κόσμο το τι συνέβαινε. Ο ΠΑΟΚ είναι στον ίδιο όμιλο με τον Άρη και με τον αίτητο Σπατών. Αυτή ήταν η δεύτερη, ναι, αγωνιστική εξαναβολή στο παιχνίδι. Ο Άρης είχε κερδίσει τον αίτητο εδώ με 2-0, αν δεν κάνω λάθος. Έφτασε στους 4 βαθμούς. Ο αίτητος με τον Εργοτέλη είχαν ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη ισοπαλία. Αν έχανε χθες, θα πήγαινε ο Εργοτέλη στους 4. Ναι. Ο Άρης θα ήταν στους 4. Ναι. Και την τελευταία αγωνιστική παίζουνε. Τι παίζουνε? Άρης Εργοτέλη στο, ναι, Χαριλάου. Και θα είχαμε έτσι λίγο. Το περιμέναν αυτό, πώς και πώς οι φίλοι του Άρεος.
θα είχαμε Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς νούμερο 2. Αλλά σε πάλι τον εργοτέλε. Αλλά δεν έκατσε αυτό το φάνταστο σενάριο. Εγώ θέλω να μείνω στον εργοτέλε που έτσι όπως παίζει την παλίτσα, αν παίζει και στη Β' Εθνική, σφιχτός ο Ηράκλης να ανέβει. Σφιχτός. Δεν ξέρω για τον. Ο Ηράκλης γενικά είναι σφιχτός, γιατί δεν έκανε καθόλου καλό ξεκίνημα. Έχασε χρόνο, πολύ καλή μπάλα. Αλλαγή προπονητή, όλα αυτά. Φάνηκε χθες ο Εργοτέλης ότι πολύ ήταν, καλή, ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Γυμνασμένη πάνω απ' όλα. Ναι, γυμνασμένη κύριε εκεί. Με pressing, με άκρα, με Αναστασίου. Έδειξε καλά δείγματα. Βέβαια θα μου πεις ότι πολλές φορές είναι και το κίνητο του αντιπάλου. Ο ΠΑΟΚ έδινε και τους χώρους στον Εργοτέλη, ούτως ώστε να μπορεί δεν να βγαίνει. Δεν έδινε τους χώρους. Κατσερίδη Μαλεζά είχε πίσω γι' αυτό και Βέρμπλουμ μπροστά. Τους έδινε. Από τα πλάγια έβγαινε, από το μάτος έβγαινε πάρα πολύ. Από τα αριστερά έγιναν οι περισσότεροι. Το sprint να πούμε που εκτέθηκε ο Κατσερίδης. Στον Θεό, τον πέρασε και την μπάλα κάτω από τα πόδια σε κάποια φάση. Όχι, ήταν ανώμολο και το Παγκρίτη δεν είναι καλό αγωνιστικό χώρο και κάνει γκελάκια. Και... αυτό το έχουν στην Κρήτη και το Γεντικουλέτσι, είναι σαν γεωφυσικό χάρτη. Είναι θέμα, ναι. Και το Παγκρίτη. Ο... και υποτίθεται παίζει εθνική στον Παγκρίτη. Παίζει, ναι, έχει έδρα επίσημη. Έπαιζε παλιά, τώρα νομίζω στο ΑΚΑ είναι. Ναι, αλλά παίζει πολλές φορές στην Κρήτη. Τέλος πάντων, αυτά τα γήπεδα είναι δυστυχώς χαμένη υπόθεση, τα μεγάλα που είχαν δημιουργηθεί. Ευτυχώς που είχε γίνει και ένα τελικό στο Πελοποννησιακό και έλαμψε, ξανά ένα στάδιο το οποίο είχε γίνει με πάρα πολλά εκατομμύρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και εν τέλει δεν χρησιμεύσε. Είχαν γίνει κάνα δύο παιχνίδια ομίλων. Τώρα κάτι εκεί το έχουν για τέτοιο ρε παιδί μου, για τερένα, για να κάνουν προπόνηση τα ντρόν, ανεβάζουν, κατεβάζουν εκεί πέρα. Τα ντρόν παίζουν. Και τα Πελοποννησιακά, τα Πανκρήτια και τα Πανθεσσαλικά. Φύγαν τα λεφτά, τα φάγαμε σουβλάκια στην Τζουκάκια. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Απέναντι στον Εργοτέλη, προηγήθηκε με τον Μπίσεσβάρη, σοφαρίστηκε με τον. Με ποιον. Αχ, πώς το λένε, μωρέ τώρα. Εντάξει, θα τον βρούμε, ρε παιδί. Με Μπαρσελόνα στο κάνανε. Ναι, ωραίο. Ζαλίστηκα. Λέω, τι έγινε τώρα. Ο Εργοτέλης. Κίτρινα, μήπως έβλεπα τον Άρη, παίζει. Όχι, λέω, η Τσέλσι φοράει κίτρινα μετά. Ναι. Λέω, μήπως η Ντόρτμουντ είναι. Γράφει πάνω Εργοτέλης. Ρε τον Εργοτέλη, βρε τον να πούμε. Ο παδό του είναι ο Κουσιανικούλης εκεί πέρα. Ο Κουσιανικούλης έπαιζε, ο Κουσιανικούλης στον Όφη δεν ήταν. Στον Όφη πήγε τώρα. Δεν ξέρω, άμα είναι στον. Πάντως δεν έπαιξε. Έχει κάνει πολλές βόλτες. Γενικότερα. Εν τέλει όμως ο Βέρμπλουμ, ο Βέρμπλουμ με κεφαλιά έδωσε την νίκη στον Πάο. Την έδωσε ο τερματοφύλακας ή ο Βέρμπλουμ την έδωσε. Ο Βέρμπλουμ. Πήγε να πιάσει μιλάκια ο τερματοφύλακας. Έκανε. Η μπάλα με τέσσερα πήγε στα δίχτυα, τρεις φορές μπερδεύτηκε. Κάτι είδα εγώ. Ήποπτη! Ήποπτη! Εντάξει, κατευθείαν. Ω καλά, να είσαι τώρα. Κατευθείαν ύποπτα όλα. Ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση το Πάο μετά την ισοφάριση. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Λαγόρι μου. Γίνεται. Καλά είμαστε εσύ. Ζόρικα. Οπα. Ζόρικα μ' αρέσεις. Κλασικό πρωινό ζόρικο. Γιατί ζόρικα. Κρύο κάνει ρε φίλε. Εντάξει τώρα εκεί πάνω στα βουνά κατεβάζει τα γιάζι. Βέρμια έχεις. Βέρμια. Σέλια έχεις. Ναι, ναι, ναι. Καστανιές έχεις και τι δεν έχεις. Άστα να πάνε. Τι έχουμε σήμερα. Χαλαρουίτα έχουμε σήμερα. Τίποτα, ναι. Πέμπτη αυτά. Ναι, λίγο πάγο. Έρευνες, θα πούμε και έρευνες γιατί το αθλητικολόγιο μας είναι φτωχό σε παραγωγή θεμάτων και ειδήσεων. Θέλω μόρφωση, έρευνα. Μόρφωση, πάνω απ' όλα. Είναι Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας και εσείς ένας βαθιά φιλοσοφημένος ακροατής. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά είμαι ντεφορμέ σήμερα, θα τα πούμε. Από μόνος του, κρίνεσαι ντεφορμέ από μόνος σου. Τίποτα, ούτε πρωινά ούτε τίποτα δεν μας ετοιμάζεις. Τίποτα. Γιατί έτσι, έχεις πέσει σε απόδοση. Είσαι για ένα πατσαδάκι σήμερα. Πρέπει να επανέλθουμε. Πρέπει να επανέλθουμε στο μενού της ημέρας. Δεν τρως. Δεν τρώει. Χθες το βράδυ είχαμε καμία έτσι. Χαλαρά ήμουν. Είσαι γιουβαρλάκια τότε αν δεν τρώει. Γιουβαρλάκια σου πίτσα. Τι τρως από σούπε τίποτα, μόνο στεγνά. Μόνο κουρμέ. Μόνο κουρμέ. Αστρακών μπουργκινιών. Τι πέλε, λιοντάρι. Μάλιστα, έγινε. Σε χαιρετούμε. Κάνε έρευνα. Έρευνα, κάνε έρευνα και όχι. Κάνω εγώ μια έρευνα τώρα. Στη Γαλλία τα λένε Οστρακών Μπουργκινιών. Ποια? Τα μελέτητα. Όχι, Οστρακών Μπουργκινιών. Στην Κρήτη τα λένε Κοχλή. Και στο χωριό μα τα λένε Σαλιάνγκια. Σαλιάνγκια. Άμα το δώσει. Σαλιάνγκια να πει. Σαλιάνγκια. Άμα το δώσει έτσι. Αλλά τώρα Πακογιάννη προφόρα νομίζω ότι μπορεί να το φτιάξει. Στη Γαλλία κάνει 100 ευρώ το πιάτο, στην Κρήτη κάνει 10 και στο χωριό μα κάνει τζάμπα. Τα μαζεύει εκεί. Σαλιάνγκια θα φάμε. Οπότε βρέχει. Κυπελάκι Ελλάδος λοιπόν. Το ξαναβολεί. 1-2 πάω.
Περνάει στην επόμενη φάση. Τώρα έχει αίτη, το έχει Σούλη. Ισοβαθμοί με τον Άρη. Στην πρώτη θέση. Εντάξει, δυσκολεύτηκε. Ίσως και να μην είχαν αυτό που λέγαμε. Μια ιστορία ότι αν. Γιατί είναι 3-2 τα τέρματα υπέρ και κατά του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιο παθητικό και ο Άρης το ίδιο. Οπότε αν σε τυχόν ισοβαθμία. Ναι. ΠΑΟΚ Άρη, δηλαδή κερδίζουν και οι δύο με το ίδιο σκορ. Ναι. Ή φέρνουν χ και οι δύο με το ίδιο σκορ. Ναι. Έτσι περνάνε και οι δύο. Κανονικά. Αλλά φάση είναι ότι θα κάνουν τζάμπα αγώνα. Πρέπει να συνηθούν τώρα αυτοί. ΠΑΟΚ με Άρη. Γιατί τίθεται ζήτημα, α πούμε, μπαράζ για την πρώτη. Τίθεται μπαράζ για την πρώτη-δεύτερη θέση. Κανονικό αγώνα. Υπάρχει τέτοιο μέσα στο. Υπάρχει, ναι, κανονικά. Στον νόμο το ψάξαμε, κάναμε. Σοβαρά. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό συνοηθείτε και πέρα με κάτι κανένα μεταξύ σα παιχνίδι τώρα. Χαμένο μέσα. Ναι. Παίζει τέτοιο σκηνικό. Δηλαδή συνοηθείτε ποιο θα βάλει ένα γκολ παραπάνω ή ένα παρακάτω. Γιατί όχι, μπορεί να θέλουν να κάνουν και πού θα γίνει αυτό το παράδειγμα. Σε γήπεδο ουδέτερο. Ωραίο. Ένα μάτσο. Μπορεί και να γίνει. Να έχουμε ένα τέτοιο. Για αυτό το θεσμό του κυπέλου κιόλα. Ναι, ρε φίλε, φαντάσου τώρα για να κρυθεί την πρώτη-δεύτερη θέση. Εντάξει, εκεί βάζει μωρέ K20 και παίζουν από τι δύο πλευρέ. Έτσι το πάει, εντάξει. Εντάξει. Δεν νομίζω άρεσε να βάλει K20 βέβαια. Τι ξυπουνοά σα πει. Δεν ξέρω, λέω. Τι ξυπουνοά μα μανίδι τώρα. Λέω, ρε παιδί μου, κάνω έτσι μια πρόβληψη. Α πούμε, πιάσουμε αυτό το σενάριο επιστημονική φαντασία. K20 του πάω είναι πολύ καλύτερη. Από και την... βάλω εγώ την κανονική, μπορεί να φάω και τρία. Λέσαι. Έτσι, γυμναστή που είναι τώρα. K20 πετάει του ΠΑΟΚ. Δεν έχει με 50 πόντους του πρωτάθλημα. Γι' αυτό σου λέω, επειδή είναι χρόνια δυνατή, χρόνια διεκδικεί πρωταθλήματα, άλλοτε τα παίρνει, άλλοτε τερματίζει δεύτερος. Γι' αυτό σου λέω ότι και να παίξουν και οι νεαροί του δικεφάλου, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το κύπελο σε αυτή του τη φάση θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει ακόμα ένα ξαναβολή στις 5 του μηνού, στις 5 το 10 του Παναθηναϊκού Ιερά Πέτρα και θα ολοκληρωθεί στις 18 του Δεκέμβρη. Αυτή η περιβόητη φάση των ομίλων. Θες, σκέφτηκα ακόμη ένα καινούριο τρόπο διεξαγωγής. Πες μου. Αλλά θα μου πεις ότι όλο γίνεται το σκηνικό για να υπάρχουν κάποια μεσοβδόματα παιχνίδια να μεταδίδεται από το συνδρομητικό. Ασχέτως ποιος έκατσε τώρα χθες να δει Εργοτέλη ΠΑΟΚ 3 η ώρα το μεσημέρι. Εγώ έπινα ένα καφέ. Ναι. 8 άτομα στο καφενείο έχει. Φαντάσου. Φαντάσου. Του οποίου θα του είχε ούτως ή άλλως. Του οποίου είμαστε φίλοι και πήγαμε να πιούμε καφέ. Φαντάζομαι ναι, αυτό... ότι έχω είχαμε, βλέπαμε. Ναι, 3 η ώρα το μεσημέρι κανείς δεν θα πήγαινε στην καφετερία να παρακολουθεί το παιχνίδι. Περισσότερο σχολάνε από τις δουλειές και δουλειά να μην είχες. Δεν πας να το δεις. Δεν πας να το δεις τώρα επί τούτου. Δηλαδή το πάω, θα σου πω ποιος το βλέπε τώρα. Πιτσιρικάδες 3. Ναι. Δύο δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά. Είχε απεργία αυτή. Άκου τώρα, του στρατού 20 χρόνια υπηρεσία. Α, καλά, εντάξει. Οι τρεις συνταξιούχοι και εμείς, μια παρέα να. Από τις 11 η ώρα έξω να έχω ένα τέτοιο άσκηση αυτό διπορικά. Ναι, και τέτοια, πώς τα λένε. Μόνο στο στρατό θα το έβλεπες αυτό το μάτσο. Δεν θα έχεις να κάνεις τίποτα απολύτως. Φαίνεται ο στρατιωτικός, δεν έχει φρέντο εσπρέσο και τέτοιο. Τρία δάχτυλα φραπέ. Ξεραίνεται και το ποτήρι και ξέρα το πλυντήριο το πιάνει. Τίποτα. Κανονικότατα. Εγώ σκέφτηκα έναν άλλο τρόπο διεξαγωγής γιατί δεν το κάνουν, ας πούμε, αν θέλουν ομίλους, πάρ' τους ρε παιδί μου μία εβδομάδα και βάλ' τους να παίξουν σε ένα γήπεδο και τους τέσσερις. Στείλε, ας πούμε, Μουντιάλ, ξέρω εγώ. Ωραίο. Αυτό. Βάλ' τους εκεί πέρα να δώσουν όλα τα παιχνίδια σε μία εβδομάδα, ανά δύο μέρες. Και όποιος θέλει να γίνει ένας μίνι όμιλος και να τελειώνουμε πριν και μάλιστα. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ούτως ώστε οι ομάδες οι μεγάλες να είναι ανέτοιμες και να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης μέσα. Όταν οι μεγάλες ομάδες έχουν παίχτες για την εθνική τώρα, ας πούμε. Μέσα στο Nations League. Ναι, και όμως θα σου λέει ότι εδώ είναι αθέμητο γιατί εγώ μπορεί να καλέσει κάποιον από 5 να αποκλειστώ για τέτοια γαλάζια. Θα έχουμε άλλα ζητήματα. Τα προκριματικά τότε να τα παίζονται τα τσικό, η κάπα. Ναι. Δεν ξέρω. Τότε φτάσει στους 16 να παίζουν οι κανονικοί. Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Δεν δίνουμε θέματα, φόρμουλες. Διότι το κύπελο με αυτή τη μορφή είναι αρκετά ξενερουά. Τζάμπα το είναι. Δώσε πατμάνι. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει νομίζω καταφέρει να αποκλειστεί από αυτή τη φάση των ομίλων πριν από 4 χρόνια. Είπε Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο που κατάφερε να αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων να βγει τρίτος από τον Απόλλων Καλαμαριάς και αποκλειστεί. Ποιο άλλο ήταν εκεί σε εκείνο τον όμιλο, ο Ατρόμητος, δεν ενθυμούμε ορθώς. Μάλλον αυτά αρχίσανε κάτι τώρα έτσι ψηλό, αλλά μικρές, ας πούμε, έτσι λίγο γκουγμουχ για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Χθες, βέβαια, από τη στιγμή που η ομάδα είναι πρώτη και με μόλις μία ισοπαλία, δεν μπορεί κανένας να ομιλήσει ούτε για τα όσα συνέβησαν. Ο Άρντα, τέλος οριστικά αυτό έφυγε. Τον παραχωρούνε, δεν ξέρω. Ο Άρντα. Το χειμώνα θα γίνει. Πολύ συζητιέται αυτό το σενάριο. Τώρα που είσαι τελειωμένο δηλαδή τον Άρντα. Γίνονται ίντρικες, γίνονται τέτοια, αλλά θα σου πω κάτι, το θέλει ο άλλος από κάτω. Ποιος? Μπορεί
τον θέλουν, ε. Ναι, φυσικά όλοι. Δεν θέλει ΑΕΚ, θέλει, αλλά ναι, ο Γαύρος, αν κινηθεί, πιστεύω θα έχουμε θέμα. Αν τον αφήσω πάω και ελεύθερο, εντάξει. Ναι, σοφού σου λέει ο Άρτα, αφού δεν με βάζει, θέλω το δελτίο, κάνει κάτι, δώσε με. Ναι. Και ταιριάζει καλά ο Άρτα από εκεί. Αριστερά, ποντέ, το θέμα είναι ότι αν πειθαρχικά μπορεί να σταθεί μέσα σε ένα τόσο μεγάλο σωματείο. Γιατί η συζήτηση είναι ένα στον Ατρόμητο, πώ στάθηκε. Οι υπέρμαχοι του Άρτα λένε, είδατε πέρυσι τον Ατρόμητο που του δόθηκε ρόλε, αλλά άλλοι λένε ότι άλλο Ατρόμητο, άλλο πάω, καλό το Βεληνικέ. Και άλλο για απαιτήσεις της κάθε ομάδας. Θα είναι ένα σενάριο που θα παίξει. Θα είναι βασικό στον Ολυμπιακό και η αλλαγή του θα είναι Χρυστοδουλόπουλος. Ναι. Ακριβώς. Ότι θα, ναι, θα εφοδιάσει δηλαδή. Δεν νομίζω πάω να το αφήσει έτσι. Να ενισχύσει αντίπαλο. Θα πρέπει να είναι. Θα πρέπει να κάνει εφτάρεση. Όχι μόνο να βγάλει. Ναι, είναι περιουσιακό στοιχείο. Θα είναι έγκλημα, α πούμε, αν ενισχύσει τον αντίπαλο με αυτόν τον τρόπο τη στιγμή που οι αντιπάλοι ουδέποτε έχουν. Δώσε στην ΑΕΚ που θα είναι εντελώ έτσι κι αλλιώ. Δώσε στον Άρη να κόβει βαθμούς, ε! Δώσε με στον Άρη. Γιατί? Στον Άρη έχω, δεν χρειάζομαι. Δεν χρειάζεται. Αλλαγή θα τον έχω τον. Αλλαγή ο Άρντα. Οι δύο καλύτεροι μου παίχτες παίζουν εκεί που παίζει ο Άρντα. Άρα δεν χρειάζεται, ας πούμε. Αλλά θα τον βάλω, ο Άρντα μπορώ να τον βάλω center forward. Και αν το δώσει τον Ατρόμητο να πάρει πρωτάθλημα ο Ατρόμητο. Με Άρντα. Με Άρντα ο Ατρόμητο τελείω. Με παλαβού τη βολίδα που έχουν στα χάφη. Οπότε ούτε και σε αυτόν τον ανταγωνιστή θα τον. Ο Άρντα σε βλέπω να παίζει με τον Δέλα εκεί στο Πανετολικό. Δώσε στον Πασαραϊκό. Ό,τι καλά. Τον Άρντα θα μπορέσει να. Από όλο Παραλιμνίου θέλουν και ένα δεξί έξτρεπ. Βέβαια πολλά μπορεί να αλλάξουν ακόμη αν το θέμα. Αλλά μάλλον διοχετεύεται και από επίσημες πηγές πλέον ότι έτσι τουλάχιστον από όσα διαρρέουν στο ρεπορτάζ από τα όσα αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Μα χθες ήταν το πασιφανέστο. Αφού δεν ξεκίνησε χθες ο Άρντα. Αφού ήταν με τις εθνικές χθες. Ναι, τις εθνικές. Γι' αυτό έφυγε από το Σάββατο και φύγει να σωματωθεί με την Εθνική Αιγύπτου. Χθες με τις Αλάχ με Άρντα, φίλε. Χθες βέβαια ο Πάοκ έπαιζε με ψιλοβασική εντεκάδα. Δεν ήταν ότι είχε τόσε. Εντάξει, αν εξαιρέσει τα στόπερ. Αν εξαιρέσει τα στόπερ. Τα στόπερ. Ναι, ότι ήταν ο Μαλεζά σε κάνει την πρώτη φετινή εμφάνιση. Ο Χατζηρίδη, αυτό το δίδυμο δεν είχε εμφανιστεί ποτέ. Πάμε βασικού. Μάτο ένα. Ο Μάτο ήταν βασικό. Βέρμπλου του θεωρώ βασικό πλέον. Έχει παίξει αρκετά παιχνίδια ω βασικό. Ο Μπίσεσβαρ. Ο Σαχόφ ήξερε αφήξει. Δεν το θεωρεί και βασικό. Καντουρί είναι μέσα στου βασικού. Ο Ακπόμ έπαιξε βασικό. Δεν το βάζει μέσα στου βασικού. Ο Μαουρίτσιο ξεκίνησε χθε. Αλλά βέβαια είναι λίγο ανέτοιμο ακόμη. Τον έβαλε για να πατήσει. Ναι, προσπαθεί να βρει τέτοιο. Οπότε 5 με 6 παίχτε βασικού. Ναι, είναι ένα σχήμα το οποίο το συναντά. Σε κάποια φάση προ το τέλο του παιχνιδιού είδαμε τον Μπάουκ να παίζει με 3 στόπερ. Ναι, κανονικά. Έγινε και αυτό. Απέναντι στο μεγαθύριο του Εργοτέλη. Εργοτέλη, δει τη δουλειά που έκανε ο Γκόνια τώρα. Ποιον έχει τον Νίκη Παπαβασιλείο, α πούμε, ποτέ. Ποδοσφαιριστή του Όφη. Ήταν καλό ο Εργοτέλης, βέβαια και πέρυσι καλό ήταν ο Εργοτέλης, αλλά δεν. Καλό είναι, μην τα βλέπουμε. Εντάξει. Θα φανεί βέβαια άλλο το ένα κύπελο και ένα μοναδικό παιχνίδι που όλοι οι παίχτες θέλουν να αναδείξουν απέναντι στην κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος και άλλο σε βάθος χρόνου το τι μπορείς να κάνεις στην Β' Εθνική. Όλοι προσπαθούν με το μεγάλο να παίξουν μπάλα. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε παρουσίαση Παντελίδη. Βγήκε τα είπε. Ναι, δεν σε βλέπω. Συνοφριωμένο σε βλέπω. Ακόμη προβληματισμένο. Κοίταξε, εδώ λέει εδώ αισιόδοξο και σίγουρο και από τι δηλώσει που έκανε στο δελτίο τύπου, α πούμε, είπε ότι οι στόχοι του. Αυτό τουλάχιστον ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν στόχοι. Ναι. Γιατί από την αρχή η διοίκηση δεν είχε πει ότι πάμε για ευρώ. Καλά, χαζή είναι. Εμεί βάλαμε του στόχου, ναι, ναι, από μόνοι. Ναι. Πλέον και επίσημα λέει ο Παντελίδης ότι πάμε για Ευρώπη. Πάμε για Ευρώπη. Άρα για να λέει. Ρισκάρει ο Παντελίδης. Ναι, όχι, ρισκάρει. Αυτά για να τα πεις πρέπει να έχεις ήδη μιλήσει με τη διοίκηση. Άρα και η διοίκηση άναψε το πράσινο φως. Ο κύριος Καρυπίδης μπορεί να τα πει, σου λέει ότι πάμε για Ευρώπη. Τον Καρυπίδη το συμφέρει. Ίσα-ίσα νομίζω ότι το συμφέρει να πει. Απλά ναι, ο Παντελίδης επειδή πρέπει να κερδίσει αυτή τη στιγμή και χρόνο, ναι, και την εμπιστοσύνη των φίλων του Άρεως, πρέπει να κάνει μια τέτοια δήλωση. Να ανεβάσει ψηλά τον πύχη, διότι ακούει πάρα πολλά, ήδη υπάρχει κριτική πριν καν έρθει. Yeah. Ότι έλα, βρέχει στον αστέρα και τέτοια. Οπότε σου λέει ότι έχουμε στόχο την Ευρώπη. Έτσι ακριβώς. Αυτά που έριξε και κάποια καυστικά ζητήματα. Πράγμα το οποίο όμως τι σημαίνει, ότι αν ξεκινήσει, δεν θα έχει πίστοση χρόνου. Αυτόματα δεν δίνει στον εαυτό του πίστοση. Αυτό ακριβώς είναι. Θα σου τα πω ακριβώς τώρα πώς είναι. Μπορεί να ήρθε εκεί πέρα σε μια ομάδα. Για μένα ήρθε σαν αποτυχημένο ω τώρα, έτσι. Ναι. Γιατί έχει μια ομάδα που την έχει τελευταία θέση βαθμολογία. Τι πρώτη τελευταία που είναι. Πόσο βαθμό έχει η Τρίπολη, 5 νομίζω. 5 με την τελευταία ισοπαλία. Ναι, μία νίκη και δύο ισοπαλίες, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, 5-6 προς τα εκεί. Και ήρθες, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τώρα εδώ που ήρθες, δεν έχεις πίστοση χρόνου. Ξέχνα το. Ναι. Ήρθες στον Άρη, διότι έγινε μια ιστορία τέτοια. Ο άλλος έφυγε μετά από 4 ήττες.
Και λέει και όλα, ο στόχος στην Ευρώπη γνωρίζω που έρχομαι. Ναι, δεύτερον, η ομάδα που θα παίζει. Πόσο κλείσει, ξέρω που ήρθα. Τι ίδιε δηλώσει. Ναι. Μπορώ να σα πω και εγώ χωρίς να το έχω παρακολουθήσει το. Ομάδα που θα παίζει με ρεαλισμό, αλλά ναι. Αυτό που έλεγαμε για την αγυμνασιά και την απροπονησιά του Άρη, έριξε την πυφτή. Ναι, τι είπε. Θέλω επαγγελματισμό 20 ώρες το 24ωρο, φίλε. Την είδε τη δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εξωγωνιστικά ζητήματα. Έχουμε θέματα. Μάλλον για να πει επαγγελματισμό. Ναι, ότι επαγγελματισμό. Δεν προσέχουν. Να την... προσέχετε, δηλαδή και προπόνηση να κάνουμε. Γιατί βλέπω περπατάμε. Όπως τα είπαμε, το pressing με την Σμύρνη ήταν κάτι που δεν γίνεται πουθενά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι. Η τελευταία ομάδα να πιέζει ένα τέταρτο την πέμπτη-έκτη της... της βαθμολογίας. Ο Άρης ίσως να πληρώνει. Να πληρώνει. Μηδέν προετοιμασία φαίνεται. Καλά, πέρα από την προετοιμασία, να πληρώνει και το χ που πήρε στο κύπελο, το αδιάφορο σχεδόν χ, το κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Το αδιάφορο. Το 1-1. Ναι, το πήρε τότε γιατί ήταν στις αρχές ακόμα. Ναι. Δεν είχαν ολοκληρωθεί. Και ομάδες. Αυτό έτσι, ας πούμε, ενέπνευσε τους φίλους της ομάδας, έδωσε ένα. Ναι. Έπαιξε καλά, έδωσε ένα τόνο αισιοδοξία. Ναι. Και ίσως έκρυψε τα θέματα κάτω από το χαλάκι. Διότι αν ο Άρης είχε ιτηθεί από τον ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι, μπορεί και να. Αν ήταν... αυτό το μάτς. Ναι, θα αρχίζει να καταλαβαίνει μετά από τώρα για το κύπελο. Ναι. Δηλαδή γινόταν πρωταγωνιστική και γινόταν τώρα. Θα είχαμε σφίξει πάρα πολύ. Άρα... θα είχαμε διασυρμό ήταν... με την αγυμνασιά, στο λέω εγώ. Ναι, ήταν σε καλό timing. Ναι, και, την... και ο ΠΑΟΚ θα βάζει τους μισούς από τη β' ομάδα και θα είχαμε διασυρμό, σου λέω, αγύμνα στην ομάδα. Καλά, κοίταξε με το χθεσινό ΠΑΟΚ πάλι το ίδιο αποτέλεσμα ήταν πάλι ένα-ένα. Εντάξει, έτσι, θα το βλέπαν κι αλλιώς αυτοί, λίγο πιο σφιχτά, λίγο πιο έτσι. Ναι. Και, πήρε, λέει, και δεν ξέρει αν θα βάζει και τα δεύτερα έτσι. Γιατί... Και πήρε, λέει, ο Σάβας Παντελίδης πήρε βοηθό το Σάκη Παντελίδη. Το Σάκη Παντελίδη. Να μην πολύ ξεφύγει. Έχουμε μεγάλο σχήμα. Έχουμε πανταζή γιατρό. Εντάξει, αυτό χθες βαρέθηκα να το βλέπω. Πάντα, να περνάει από μπροστά. Όλοι αυτό το αστιάκι ανεβάζανε. Το Παντελίδης, Τερζής, Πανταζής και γήπεδο στην Πύλαξη. Παρατάω το διαρκές και κλείνω τραπέζι. Ναι. Εντάξει, το είπε ένας, φτάνει ρε παιδί μου. Όλοι από παντού. Τα έλεγα εμείς τα πρωινά, καλά ήταν. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Μάλιστα, κάτι άλλο σημαντικό που. Ναι, είπε, δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό ήταν. Ωραίο. Δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Δεν φοβάμαι τίποτα. Ξέρεις γιατί το είπε. Γιατί το είπε. Όταν έδειξε την πηχτή στους δημοσιογράφους ότι ο άλλος έπαιρνε χαρτάκι από τον Διαμαντόπουλο. Μάλιστα. Ποιος είναι ο Διαμαντόπουλος? Ο τεχνικός διευθυντής. Α. Κύριε Διαμαντόπουλο, ότι δεν φοβάμαι τίποτα. Ναι. Εάν δεν φοβάσει, κύριε Παντελίδη, τίποτα, θα βγεις και θα πεις ότι ξέρετε. Θα το πεις αυτό όμως, στα ίσια. Θα βγεις στη συνέλευση τύπου και θα πεις. Ναι. Κύριε, η ομάδα είναι αγύμναστη. Ναι. Εντάξει, γιατί δεν σου δοθεί πίστοση χρόνου. Θα πεις αυτό. Θα μου πεις ότι ξέρεις, θέλω 3 εβδομάδες για η ομάδα να τρέχει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις μικρές ομάδες να κερδίζουμε, ούτως ώστε να μην έχουμε απώλειες. Αλλά θέλω 3-4 εβδομάδες να έρθει η ομάδα στη φυσική κατάσταση με πάρα πολλή δουλειά. Βρες τους γυμναστές σου, βάλει το team να το δουλέψει. Interval προπόνηση, τώρα τι λέω στο κουρδελιό μας ακούνε. Interval προπόνηση δεν έκανε ποτέ ο άλλος. Interval δεν ακούστηκε ποτέ από τα ραδιοφωνικά. Τι είναι η interval προπόνηση? Interval. Εγώ ξέρω την Greval, ήταν μια άσκηση που είχαμε κάνει στο στρατό. Είδες. Όπως είναι το voice, γίνεται βόδιση. Ναι. Οπότε, τι είναι η interval προπόνηση λοιπόν? Η αυξομοίωση, η interval. Έτσι, κάτω ρυθμού, σπριντάκια 10-20-30 μέτρα πίσω, κόνους, τρίπλες ιστορίες. Όχι μόνο πιάνουμε ένα ρυθμό γύρω-γύρω το στάδιο, ντούκου 10 γύρες. Μακάρι να τους κάνατε κι αυτούς. Ούτε καν αυτό. Μακάρι ρε παιδί. Μάλιστα. Μήπως κάνετε 10 γύρες με τα δάχτυλα στα τάμπλετ και στα iPhone. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή υπομονή από τον κόσμο? Όχι, δεν υπάρχει ούτε τίποτα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας. Δεν είναι τόσο η αγυμνασιά που λες και τέτοια. Ο Παντελίδης έχει το χρόνο, ξέρεις ποιον, αυτή την εβδομάδα, την επόμενη που θα παίξει με τον Όφη εκεί πέρα να πάρει το αποτέλεσμα και μετά παίζει με Παναθηναϊκό. Εκεί εντάξει, ένα χι, βρες, κάνε, ράνε, ακόμα γύμναστη είναι η ομάδα. Και μετά μεσολαβούν και γιορτές. Πρέπει να, αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί. Όχι κουραμπιέδες τις γιορτές. Θέλω μακαρονάκια. Τίποτα. Αυτό θα πρέπει να προστατευτούν. Όχι, έχουμε γιορτές. Πάλι διακοπές θα έχουμε δηλαδή. Ναι. Πρωταθλήματος. Θα έχουμε. Μέσα στις γιορτές δεν είμαστε και Αγγλία να παίζουμε μπάλα και φέτος. Αυτή είναι πρωτοχρονιά με το Φλουρί βαράνε αβέρτα. Όμως ξέρω εγώ. Τρίτη είναι φέτος. Να του βάλουν τρίτη. Αυτό το θυμάσαι, αυτό είναι γιατί σκέφτομαι Δευτέρα τώρα εσύ να μέσα έχουμε σε αυτό το κρύο. Θα κάνουμε συνδικαλισμό. Θα πατήσουμε κλείσιμο. Τετάρτη θα έρθουμε. Τρίτη. Ξέρω εγώ. Εντάξει, μα έρθουμε Τετάρτη, δεν πειράζει. Τετάρτη, μια. Ήρθε Παρασκευή. Θα το παίξουμε φίρμες όπως είναι στην μπάλα να έρθουμε. Δεν έρθουμε στην προπόνηση. Όχι, θα το παίξουμε φίρμες όπως θα είναι. Θα δει τι θα γίνει τα Χριστούγεννα στο Λίμπερο. Τι θα γίνει. Αφέμαξη πληθυσμού. Θα δει ότι κάποιοι θα απουσιάζουν, α πούμε. Δηλαδή θα μιλήσει καλημέρα, Στέφανε, καληνύχτα, Μπάμπη, θα σε λέω. Κράτα ένα μικρό καλάθα. Τώρα θα δω με το κλάκι μέσα. Ωραίε εποχέ. Ναι, εκεί τότε έτσι αντιλαμβάνει, α πούμε. Το πιο
ποιο σου είναι. Δεν μετά έλεγε αυτά. Εγώ δεν το κάνω τη μεταγραφή. Τα λέγανε άλλοι. Δεν μετά έλεγε ένα σημείο. Θα τα λέγανε οι τέτοιοι. Πώ το λένε. Οι τεχνικοί διευθυντέ. Έκανα το σκάφτι, καλά είπε έξω. Αυτά τα σημεία. Όταν πα σε μια δουλειά, το πρώτο που ρωτά, α πούμε, τι γίνεται εδώ με τα ρεπό, με τι άδειε, με τι αργίε, με το έτσι, με το αυτό. Όχι, άρχισε να μην νιώθω καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε. Ήδη αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα Χριστούγεννα από τώρα. Καλά, τι είναι. 15 του μηνού είναι σήμερα, 15 του Νοέμβρη. Ξεκινάει η νηστεία. Δεν είναι νηστεία μόνο οι 40 μέρες. Γιατί το Πάσχα το έχουμε το 40 τόσο μεγαλεπίβολη. Ευτυχώς δεν βλέπω τηλεόραση. Ξεκίνησε πάλι εκείνη τα κουδουνάκια τζάμπου διαφημίσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό που ξέρω ότι από σήμερα ξεκινάει. Να βγει ο Παφούλιο στο τηλέφωνο, ξεκινάει νηστεία. Η νηστεία των Χριστουγέννων. Το Πάσχα την ξέρουμε όλοι. 40 αυτό. Όλοι βγαίνουν να κάνουν. Γιατί δεν, για τα Χριστούγεννα, γιατί δεν λέτε. Γιατί δεν κάνετε νηστεία για τα Χριστούγεννα 40 μέρες. Γι' αυτό εσύ σούπερ μάρκετ τόσο πολύ χαλβά. Τώρα κατάλαβε. Ναι, αλλά τα Χριστούγεννα έχει πιο πολύ φαΐ. Είναι και χειμώνα και αυτά πρέπει να το φας το κρεατάκι. Τώρα το Πάσχα. Να βγει ο αντιπρόσωπο τη Μπικ να μα λύσει την δημοψία γιατί κατασκευάζουν τόσα πολλά. Δεύτερον, δεν θυμάμαι τι είχα θέσει. Αυτό να μα πει, κάποιο να μα πει τι είχε θέσει δεύτερο. Το δεύτερο ερώτημα. Και το τρίτο τώρα, πόσε μέρε διαρκεί η αυγή η Ιερά Σύνοδο και η Εκκλησία. Αυτοί εδώ που πάνε ντεμέκ δουλεύουν το πρωί και κόβουν λειτουργιά. Θα συνεδριάσουν εδώ, σου είπα, μπορεί να κάνει και απεργία η Εκκλησία, να το δούμε και αυτό. Γιατί υπάρχει αναταραχή στι τάξει. Με τα ΚΕΠ θα πα, τα ΚΕΠ θα κάνει αίτηση και τάδε μηνό. Στι 15 Νοεμβρίου αρχίζει η νηστεία του Χριστουγέννου. Πρόκειται για μια περίοδο έντονη πνευματική εργασία και ψυχοσωματική προετοιμασία για τον εορτασμό τη μεγάλη εορτή τη γεννήσεω του Κυρίου. Από τι 15 Νοεμβρίου στι 17 Δεκεμβρίου νηστεύουμε το κρέα. Τώρα που σε βλέπω έτοιμο να νηστέψει, είσαι, ναι. Τα γαλακτοκομικά και τα αυγά και τρώμε ψάρι. Εκτός βεβαίως Τετάρτης και Παρασκευής που νηστεύουμε αυστηρά. Οπα. Μετά τις 17 του μηνού νηστεύουμε και το ψάρι. Θα πάει εκεί το όσπριο. Τι ωραία, θα πάει, θα φάω. Θα πάει σύννεφο το όσπριο. Γι' αυτό για όσους σκέφτονται να ακολουθήσουν τις παραδόσεις της. Ακριβή νηστεία. Κλεισία. Ψάρι, εντάξει, ψάρι και ξέρω και εγώ να μπορώ να νηστέψω. Άνετα μπορώ να κάνω. Τρώω θαλασσινά ψάρια, καλαμαράκια, μύδια, χταπόδια, αυτά ιστορίες για αλυστερές, τέτοια. Πώς τα λένε, μια χαρά. Στο Βόλο να πάω να νηστέψω. Όχι, εγώ μαζί. 80 μέρες θα νηστέψω, θα κάνω Guinness record. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή ξεπεράσαμε ο λίγο τι τη 7, όπως και θα σας μεταφέρει η φωνή στο διαφημιστικό διάλειμμα, η ώρα είναι 7 και 6. Επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή 7 και 12 πρώτα λεπτά καλημερίζουμε τον κόσμο που σιγά σιγά μπαίνει στην παρεούλα μας στη δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί ανταλλάσσουμε διαρκώς τις απόψεις μας. Σήμερα έχουμε και εθνική πλάκα στην πλάκα. Έχουμε και Nations Link, γι' αυτό και υπάρχει και η διακοπή στο πρωτάθλημα, η εθνική, η οποία θα έχει ένα σχετικό όμως ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι, γιατί είναι η πρώτη του Άγγελου Αναστασιάδη στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Τέλος εποχής Σκύμπε. Πόσα χρόνια ήταν, αρκετά χρόνια ο Σκύμπε, δεν ήταν κανένα 3-4. Γι' αυτό δεν είχαμε πάει πουθενά. Λες τώρα Σκύμπε να πάει σε καμιά ομάδα της Μπουντεσλίγκα να πάρει το πρωτάθλημα σε την Τζέλσι, σε την Λέστερ. Εντάξει. Και τότε το Ρανιέρι ποιο το περίμενε. Λέγανε ένα βρεδιό στο μυρωδιά τώρα αυτό το χαρτάκι και τα έτσι και ιστορίες. Πήγε και έκανε την Λέστερ. Δημιούργησε αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό θαύμα εκείνη τη εποχή. Βέβαια τον επόμενο χρόνο, σαν γνήσιοι Έλληνες, οι Λεστεριανοί του διώξανε. Δηλαδή σε παίρνει φεύγεις, το πρώτο. Σε κάνει αυτό που δεν έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου και δεν πρόκειται ίσως να το ξανακάνεις. Και γεια σας. Και γεια σας. Εντάξει, έτσι είναι. Και στην Ελλάδα, τι νομίζεις. Γιατί για το Λούτσες που μπορεί να πάρει ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και ντάμπλα, ας πούμε, να ξεκινήσει να κάνει καμιά ήττα και άντε γεια σας. Αλλιώς ονειρευόμασταν τον ΠΑΟΚ. Εμείς ήμασταν ΠΑΟΚ ημέρα. Έτσι, για τέτοια κατάσταση. Το πρωτάθλημα το διώξει. Τον χρόνο παίζουν. Ναι, καλά. Θα πάρει πρωτάθλημα και ο Λουτσέσκου να πάρει. Βρε, εδώ και με μια ήττα να κάνει. Ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει ήττα στο πρωτάθλημα για να αρχίσουν οι γκρίνιες. Εδώ θέλω να σταθώ, ρε φίλε. Υπάρχει γκρίνια και μένα με λέγανε για το που καλό προπονητή ο ΠΑΟΚ Ερέρα, γιατί το διώχνετε. Ναι, ναι. Κάτσε, ρε φίλε. Με ξέρω πω και εγώ ξέρω να κάνω τον γκέι. Μία ήττα μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ να αρχίσει. Καλά, αυτό είναι ούτως ή άλλως ίδιον εδώ του σαλονικιώτικου πληθυσμού.
τα ξέρει όλα, έχει, έχει τα πάντα, έχει το know-how. Σήμερα λοιπόν Nations Link με Άγγελο Αναστασιάδη, η εθνική μας αγωνίζεται απέναντι στην Φιλανδία στο ΟΑΚΑ το παιχνίδι. Στις 9:45 Ελλάδα-Φιλανδία, Ουγγαρία-Εστονία το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Η χώρα μας έχει πολύ λίγες πιθανότητες για να προκληθεί. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες. Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποιες έτσι μαθηματικές. Βέβαια δεν εξαρτάται φυσικά μόνο από την ίδια, εξαρτάται και από τα αποτελέσματα των άλλων. Ο πρώτος μόνο νομίζω φαντάζομαι θα πρέπει να περνάει. Δύσκολα τα πραγματάκια. Η Παναγία Μυροφορίτησα Χαφ, να πούμε, δεξί εξτρέμ και ο Άγιος Γιώργος ο Θηρευτής και τέτοια θα έχουμε σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα κερδίσει σήμερα. Και εγώ πιστεύω σίγουρα θα κερδίσει. Και νομίζω το πιστεύει και πάρα πολύ. Γιατί εδώ παίξει Τζιόλη και Τζαβέλε δεν υπάρχουν στο πάγκο. Λογικό. Χωρίς Τζιόλη. Θέσαμε ένα κουιζάκι, ας πούμε, ένα ερώτημα στους φίλους της σελίδος, κάνοντας μια ανάρτηση όπου είχε τον Ρονάλντο, τον Μέση, τον Σουάρες, τον Νεϊμάρ και τον Μπέιλ. Έλεγε, ας πούμε, η Πορτογαλία έχει τον Ρονάλντο. Ναι. Η Αργεντινή έχει τον Μέση, η Ουρουγουάη έχει τον Σουάρες. Διάβασα αυτό, ρε. Το είδες. Η Αργεντινή έχει τον Νεϊμάρ, η Ουαλία έχει τον Μπέιλ. Η δικιά σου η χώρα ποιον έχει? Τι? Οι απαντήσεις ήταν συντριπτικές. Κάτω στα σχόλια, Αλέξανδρος Τζιόλης. Τζιόλη έχω, ρε. Λαϊκή απέτηση. Ηρεμεί το παιχνίδι. Εμείς θέλουμε Αλέξανδρο Τζιόλη και εθνική χωρίς Τζιόλη νομίζω θα είναι. Μπουγάτσα χωρίς τυρί και κρέμα. Ναι, κάποια ανεβάσει και την Παναγία βέβαια. Ναι, εννοείται, εκτός από ναι, Τζιόλη έχεις και την Παναγία. Αυτοί οι δύο είναι που δεσπόζουν. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Ανάτος αγόρι μου. Νάτος. Την Τρίτη ήμουν στο ξενοδοχείο Ρέξα. Έμεινα την Τρίτη. Μάλιστα. Αχα. Πώς πέρασες? Καλά, μωρέ, να σε στεναχωρήσω τώρα. Όπα, όπα. Μ' ακούς? Ακούμε βεβαίως, αλλά τώρα μη μας λες, τι να μας στεναχωρήσεις. Δεν θα είμαι εγώ να σε ακούσω τη μουσική σου, απλά θα ξέρεις λίπο. Πήρε να ενημερώσει, γιατί κυρίες, να ενημερώσω και το κοινό. Είχαμε κάνει πρόταση στον φίλο μας τον Παφούλια σήμερα να παρευρεθεί στη χωροσπερίδα που έχουμε στον Τζάγκο, στην Φιλίππου 16, παίζουμε live. Έτσι. Δηλαδή, είχαμε κανονίσει να είναι και ο Παφούλιας και να τραγουδήσει, είχαμε συζητήσει μισθούς και με πήρε σήμερα να μου πει ότι θα στεναχωρήσει. Πού θα είσαι? Είμαι Αθήνα. Πότε έφυγες ρε Αθήνα, πότε πρόλαβες? Εχθές ήταν. Εχθές έφυγα, με το έβγαλα Ινόη και κατέβηκα Αθήνα. Έβγαλα λέει Ινόη και κατέβηκα Αθήνα. Και κατέβηκα Αθήνα. Ναι. Έβγαλε πιο φτηνό εισιτήριο. Εντάξει, λίγο το έκανε. Εντάξει, δεν είναι κακό. Απλά άμα μπει τσάμπα να έχει πρόβλημα. Άμα πληρώσει μισό, δεν σου λένε τίποτα. Δεν σου λένε τίποτα, μάλιστα. Καλά, εδώ δεν είχαμε συμφωνήσει ότι θα έρθει σήμερα στο live και μας κρεμάσει, έτσι. Πρώτα απ' όλα για να τραγουδήσω. Ναι. Χρειάζεται φωνή και χρειάζεται να συγκεντρώνει τη μουσική. Δεν είναι εύκολο να τραγουδάς. Εδώ εγώ τραγουδάω, ρε εσύ. Όλα μπορούν να γίνουνε. Μη στεναχωριέσαι. Να σου πω κάτι. Να μου πεις. Πηγαίνεις κι αλλού. Εκτός Θεσσαλονίκη. Πηγαίνω κι αλλού. Και στην Αθήνα έρχομαι. Θα κανονίσεις live να έρθουμε να τραγουδήσουμε μαζί στην Αθήνα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα. Πότε πας? Κλείσε τώρα που είσαι κάτω, κανόνισε. Φτιάξε εκεί τα κουμάντα σου. Τι τραγούδια να πούμε? Διάφορα, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, θα το φτιάξουμε το βόδο. Μαζί με το Πάριο. Pop. Θα πούμε pop. Εγώ ξέρω τι τραγούδι μου άρεσε να το πούμε μαζί. Τι τραγούδι θες να πούμε για να το δουλέψουμε μαζί με την ορχήστρα, να το κάνουμε πρόβα. Έλα απόψε του Θωμά. Να τα πιούμε όλοι μαζί. Βάλε το. Το θυμάσαι όλο? Συνέχισε. Συνέχισε. Δεν το θυμάμαι όλο. Πρέπει να κάνω. Εγώ πρώτα πρόβες χρειάζεται. Κάνε πρόβες, κάνε πρόβες και θα σε ετοιμάσουμε εμείς. Θα σε βγάλουμε στη σκηνή, θα σε κάνουμε μεγάλο αστέρα. Έτσι. Άκου και μας την έσκασε, πήγε στην Αθήνα. Το πάνα. Σου φάνηκα λίγα τα λεφτά που θα. Ούτε σου είπα, θα σου δώσω τα μισά έσοδα από την εμφάνιση. Ναι, το ξέρω, μου το είπε. Να πάρω τα λεφτά πρέπει να είσαι και ταλέντο. Ναι. Ωχα. Είσαι τεράστιο ταλέντο. Εκτός αν το λες για μένα. Να πάω σε μια εκκλησία που γνωρίζω μια κυρία του φιλοφτώχου ταμείου να μου δώσει τα χαζιλίκη. Κάθε 15 του μήνα δίνει λεφτά. Μάλιστα, να πας, να έρθουμε κι εμείς να μας πεις ποια είναι αυτή η κυρία, να την επισκεφτούμε. Ναι, μένει Ζωγράφου. Θα τη δώσει εδώ και σπίτι και διεύθυνση. Ναι, θα πας από το σπίτι της, ρε. Δεν τρέπεσαι.
Έχει δίκιο, Μπάμπη, να το κανονίσω εγώ. Εντάξει, έγινε, σε ευχαριστούμε. Άντε να το κάνω. Ήσου κανένα το πιστικό. Στα κατοπιστικού μα τι έκανε, εδώ τον είχαμε κανονίσει. Του λέω ότι θα έρθει, θα πάρει τα μισά έσοδα, βεβαίω. Αλλά ίσω τον τρόμαξε το ότι. Για κάθε, του λέω για κάθε λάθος που θα κάνεις σε στίχους. Θα κόβεις. Θα κόβω. Και σου λέει δεν γίνεται έτσι, θέλω πρόβες. Αγχώθηκε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα, υπουργέ έτσι, μου. Πάμε, υπουργέ μου, εσύ. Νάτος. Καλημέρα, κοινωνιτικέ πρόσωπε του κοινοβουλίου που θα λέει και τον λόγο επειδή. Τον λόγο παπούλιας. Παπάδες πουλάει. Λες, ε. Α, δεν είναι εντάξει ο παπούλιας. Oh. Εγώ τον έχω μέσα στην ομάδα και μας πούλησε. Μας πούλησε, πήγε στην Αθήνα, στο κράτος των Αθηνών. Α, πιστεύεις εσύ ότι πήγε στην Αθήνα. Mm. Αυτός εδώ είναι, δε. Α, λες και δεν θα έρθει. Θα έρθεις να τραγουδήσεις τουλάχιστον εσύ κάπου. Αφού εδώ ακούγονταν μέσα φωνές από κάπου ήταν αυτός τώρα. Μιχάλη, καλά, Μιχάλη μετά, μετά τη χθεσινή σου δήλωση και. Είχαμε θέματα, έχουμε θέματα, φίλε. Όλοι εδώ η Θεσσαλονίκη λέει δεν είναι αντρίκιο αυτό που έκανε στην κοπέλα του Αλέκου. Oh. Έχουμε γιατί? Θέματα. Ναι, λένε τώρα δεν είναι αντρίκιο, λέει αυτό. Το αλουνού την κοπέλα πήγε, χώθηκε. Mm. Έχω παράπονα. Κάτσε, εγώ είμαι. Εγώ τον περίμενα σαν τις αρκούδες που είναι ναρκωμένος είμαι. Πώς, κάτσε δηλαδή, κάτσε. Ναι, αλλά εχθές το μεσημέρι. Ναι, αλλά εγώ είμαι το άτομο που βλέπω να δω τι θα κάνει αυτός πρώτα. Τώρα κάτσε. Περίμενε, την έκανε την κίνηση. Τώρα και επειδή δεν μας ακούει πολύ κόσμος, να σε πω τι έγινε χθες το μεσημέρι. Έσκασε ο κύριος Δε Αλέξανδρος με ένα τεράστιο αρκούδο στην καφετέρια και έσκασε και η κυρία Στέλλα εκείνη την ώρα. Το βλέπεις τυχαίο αυτό. Και τη το παρέδωσε. Μπροστά σε μάρτυρες. Και ένας μάρτυρας είμαι εγώ, να ξέρεις. Έχω δύο θεματάκια τώρα να πω. Λόγω επειδή. Το ένα θέμα είμαι θα πάω σήμερα εξωτικό νησί στη Σταυρόπολη. Χαιρετίζω το Δημητράκη το Φούρναρη. Χαιρετίζω το Θοδωρή και το Γιουργάκη. Πάω να δώσω κορδιζάκια σήμερα για τους παοξίδες. Θα είμαι από την άλλη μεριά, από εκεί μεριά θα είμαι. Θα εμφανίζεται δηλαδή. Ναι. Και θα είμαι κατά τις 12 η ώρα και θα πάω για καφέ στα εκεί. Αυτό είχα να πω. Μπράβο, πώς συμπερώνεις. Εντυπωσίασε με, τον καφέ. Ναι. Και το άλλο την Κυριακή, τη Μαρμίτα, θα κάνουμε πρόταση γάμου τη Στελίτσα. Στέλλα Μακούς, διώξε τον Αλέκο και ένα μαζί μου. Θα πεις όμως πρώτη φορά το έκανε στο Λόγον Επειδή, την πρόταση γάμου. Εγώ την πρόταση την έκανε στο Λόγον Επειδή. Ναι. Πρώτα εκεί, εγώ είμαι. Εγώ κρατάω το λόγο, όχι σε τον παππούλια, παπάδες. Έτσι. Ότι σ' αυτό και μετά την κάνουμε. Και τι είναι αυτά εδώ πέρα. Θα πάει τώρα στη γυναίκα και θα πάει να πάρει λεφτά. Γιατί να μην δεν πάρει. Τι άντρας δουλεύει, κάνει. Αυτό είναι που κάνουμε τέτοιες λεφτά. Ζυγκολίκι που λέει. Καλά θα κάνει. Καλά θα κάνει. Ζυγκολίκι. Κατάλαβα. Τέλος πάντων, εντάξει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε, χαιρετώ και καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό είναι πώς λέμε after sales market. Μετά την επίσκεψη την χθεσινή, την παρουσία του στην εκπομπή, σου λέει κάτσε να πάρω να ενημερώσω και για το υπόλοιπο του προγράμματος. 12 η ώρα κυρίες και κύριοι στη Σταυρούπολη, ο Φωτιάδης θα πίνει καφέ. Εκεί ο Δόμενε Μένης και Νεάπολη θα κλείσουν οι δρόμοι. Καλύψτε τον. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Συγγνώμη που διακόπτω τις οικογενειακές ιστορίες. Ο Μπατζανάκης του Φωτιάδη της, η κουμπάρας του θείου, ναι. Αλλά πήρα Μπάμπη για μια ακύρωση. Ναι. Δεν θα έρθεις. Μετά από αυτό που άκουσα δεν θα έρθω. Χωρίς παφούλια, τι είναι. Μας χάλασε όλο το πρόγραμμα τώρα. Ήμασταν έτοιμοι εκεί. Είχαμε θέματα. Δεν ξέρω αν τελικά την αναβάλλετε την εκδήλωση. Όχι, τώρα έχουμε συμβόλαια. Αυτά πρέπει να. Πρέπει να κυλήσει το live. Πρέπει να τιμήσουμε τα συμβόλαια, αλλά τι να κάνουμε. Δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι καθόλου. Και μια πληροφορία να δώσω. Βεβαίως. Το pre-game και όλα τα. Και την παρακάμερα του σημερινού αγώνα στο 4Ε. Μάλιστα. Εντάξει. Σε ποιο το έχουμε το 4Ε που το έχει στην τηλεόραση. Έλατε. Κάπου θα το έχω. Δεν ξέρω, μόνο του κάπου έχει μπει. Έχει μπει, ναι. Όπως εξαφανίζεται το ΜΕΚΑ, εμφανίζεται το 4Ε. Είναι το αγαπημένο μου το 4Ε. Εγώ το βλέπω. Το βλέπω. Μα βλέπω και τα θεατρικά που κάνουν και τέτοια. Και βία Αγίων και τέτοια. Είχε εκπομπή για τον μπάσκετ. Ναι. Είχε καλαθόσφαιρα σήμερα. Ναι. Είχε εκπομπή. Και το ποδόσφαιρο δεν είχε. Είχε μόνο για τον μπάσκετ. Τώρα τι μα κάνει. Σατανικό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, ψαχτείτε. Πληρώνουν, έχει κληρώσει δώρα τίποτα η ζωή του παιδιού. Προ τη νίκη. Προ τη νίκη, βεβαίω. Τρία μπλοκ ηχνογραφία. Μ' αρέσει, είναι από τα αγαπημένα μου.
μου και ελπίζω να παραμείνει για πάντα. Θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή στο 4. Μου αρέσουν οι παρουσιάστρες στο 4. Θα ήθελα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Τσάου. Ακούστε τώρα διορισμό Μπάντι Μπαλμανίδη στο 4. Θέτω τον εαυτό μου, εδώ στις υπηρεσίες εδώ της. Το 4 νομίζω ανήκει στην Αρχιεπισκοπία εδώ της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Αν γνωρίζετε κάτι, μπορώ να δώσω εξετάσεις, μπορώ να μεταμελήσω για όλες τις αμαρτίες που έχω κάνει. Αλλά ίσως είμαστε πολύ νωρίς για το 4ε. Όχι, είμαστε μια χαρά. Είμαστε. Είναι η μεγάλη στέγη. Μπορεί να κλείσει Sky, Mega, είδες, έχει τριχμούς στο 4ε. Τίποτα. Κανονικό. DJ, Amidja, πάντα μέσα είναι. Δεν νιώθω. Μέσα θα είναι. Μέσα νιώθουμε. Κανονικότατα. Έχει ξέρει ότι έχει δώσει συνέντευξη ο Άγγελος Ασιάδης στο 4ε. Υπάρχει ανεβασμένη. Πρέπει να είναι και στο YouTube, βεβαίως. Εννοείται. Εννοείται. Καλά, δεν θα παίρνω τον Άγγελο, σε παρακαλώ. Κανονικότατα. Πριν από 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι, α πούμε. Αλλά πρέπει να είναι ανεβασμένη γιατί την είχα δει και όλους από το. Είναι θρήσκος ο άνθρωπος, δεν παιδί μου, καλά κάνει. Από το διαδίκτυο. Καλά, εννοείται, κανείς. Οποιοδήποτε. Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που πιστεύουν. Δεν, ανεξαρτήτου θρησκείας, το ότι έχουν, ας πούμε, έτσι, ένα μπούσουλα. Ναι, μια εσωτερική, ας πούμε. Πώς να το πω. Μια εσωτερική τροπή στα πράγματα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν θα κατακρίνω ποτέ κανένα, αλλά. Όχι. Σε αυτό και εγώ είμαι. Σε οποιαδήποτε θρησκεία. Σε οποιαδήποτε θρησκεία όμως. Δεν είναι ότι μία θρησκεία είναι καλύτερη, η άλλη είναι χειρότερο. Δεν το χωνεύω, δεν θέλω να επιβάλλει ο ένας στην άλλη. Καθένα έχει τον τρόπο του. Αυτό. Εμείς δεν πιστεύουμε πουθενά και αυτό και ξυπνάμε από τις 5 ώρα το πρωί. Είμαι υπέρ της θρησκείας κατά του προσιλητισμού. Έτσι, μ' άρεσε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Λαγόρι μου. Το βράδυ που παίζει. Στο Django. Εδώ Django. Φιλίππου 16 στην Θεσσαλονίκη, λίγο πιο πάνω από το Λίμπερο είμαστε. Φιλίππου, μονόδρομος είναι Φιλίππου. Δεν ξέρω αν είναι, μπορεί να είναι μονόδρομο. Εκείνη την ώρα όλοι μονόδρομοι θα. Κάτω από την Ολύμπου είναι. Εκεί, κατάλαβα. Λίγο ανεβαίνεις αντιγονιδών, ανεβαίνεις Βενιζέλου, γωνία. Κάτι τέτοιο, κάπου Django. Κατά εκεί. Πιθανόν να έρθω να πάνω λίγο Ζαγοραίο. Άμα έρθει, εντάξει, άμα έρθει, εννοείται, τότε απρές, άμα έρθει. Θα το απαγγείλεις, γιατί δεν το ξέρουμε να το παίξουμε, αλλά θα το απαγγείλεις. Μικρόφωνο ασύρματο είναι. Όχι, είναι ενσύρματο, είναι με καλώδιο. Καλώδιο, αγκώνα, τρεις φορές βούρα. Αυτά δεν ανέβω στην πίστα, είναι και τι είναι. Δεν είναι πίστα, είναι ένα καφενείο. Είναι έτσι. Καλύτερα. Ναι. Καλώδιο, είναι περιορισμένο. Βέζεις έκο πολύ. Δεν είναι, στα μεγάλα μας live έχουμε ασύρματο για να σε βάλουμε εκεί στον κόσμο μέσα αυτά. Εντάξει. Πήρες παγωμένες έγινε. Καλά εννοείται, μόνο μπύρες. Μόνο μπύρες έχει. Τζάγκο είπαμε. Τζάγκο. Έγινε. Κλείσαμε μεγάλο όνομα, κυρίες και κύριοι. Δημήτρης από Βέρεια, αφού μας παράτησε ο Παφούλιας, να πώς γίνονται τα πραγματάκια. Τώρα, εσείς καθίστε και δείτε Εθνική, καθίστε και δείτε Άγγελο Στασιάδη. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να το δω αυτό, να δω και τις αντιδράσεις μέσα. Θα είχε ωραίο σουσού. Ναι, αλλά ωραίο σουσού να το βλέπεις αυτό. Ναι, λέει ο ομοσπονδιακός τεχνικός δούλεψε, λέει με το γνωστό σε όλους. 4-2-3-1. Βλαχοδήμο προσανατολίζεται στο να ξεκινήσει στην πρώτη του εμφάνιση. Νομίζω τώρα είναι εκλήθη για πρώτη φορά. Βλαχοδήμο, το Ρωσίδη, Μανολά, Παπασταθόπουλο και Κούτρι στην άμυνα. Ζέκα, Κουρμπέλη, Πέλκα, Φορτούνη και Μπακασέτα. Μαζί με Κουλούρι στην κορυφή. Αυτό θα είναι το Κουλούρι κορυφή. Βέβαια. Είναι. Τώρα στα πολύ ντουζένια του Κουλούρι. Εν αντιθέσει με τον Κώστα Μήτρογλου, ο οποίο. Μήτρογλου δεν μπορεί. Έρχεται για το λιμάνι χειμωνιάτικο. Δεν τα λες, θα έχει επιστροφή. Γενικά η Μαρσίκ δεν τα πάει καλά. Οπότε πάει, ναι. Πέρυσι είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Η Μαρσίκ νομίζω είχε φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Αν δεν κάνω λάθος, του Europa League. Είχε και σκόραρε και ήταν από τους. Ο Στάκης κατηφορίζει χειμώνα. Τον έχουν για εδώ, για δανεικό από τη Μαρσίκ. Μαρσίκ στον Ολυμπιακό. Ναι, αφού δεν έχει φόρο Ολυμπιακό. Φωνάζουν όλο τον καιρό. Με Μήτρο Γλά, αλλιώ είναι αυτό. Που διώξε ένα Σαριφάρτρε τον που λένε και πήραν αυτού του. Καλά, ναι, εντάξει, αυτό ήταν μεγάλη. Πού είχε ο Σαριφάρτρε. Μεταγραφή. Πάνω ποια αγγλική ομάδα έχει ο. Στην Νότιχαμ. Ναι, αλλά δεν παίζει. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Μήπως επιστρέψει και αυτό. Μαζομάρα μεγάλη. Μήπως επιστρέψει. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε. Οπ, καλώς το να. Καλώς το να. Τι λέει. Καλά μου. Τώρα τι λέει. Περιμένεις εγώ να στηρίξω αυτή την εθνική. Εντάξει, ποιος είπε να τη στηρίξει. Δεν σε είπε. Με Άγγελο Αναστασιάδη. Αλλά πάντα δεν τη στηρίζα. Ναι. Πόσα χρόνια έχει να πάει παίχτης του Άρη στην εθνική. Να μην ποτέ. Σε νοιάζει. Ρωτάω. Ο Αβραμάχος έγινε παίχτης. Από το Γιουκούδη και τον Οικονομίδη έχει να πάει. Δεν είπε, από. Όχι, ρε. Τι.
είχε το Δημητριάδη. Είχε... πρόσφατα. Ναι. Πρόσφατα. Τώρα. Ο Αφραμάκος είχε παίξει εθνική όταν ήταν στον Άρη ή όταν πήγε στον Ολυμπιακό. Χειμώνα, μόλις πήγε μετά. Μόλις πήγε στον Ολυμπιακό. Έπαιξε και στον Άρη, νομίζω. Ναι, καλά. Όταν είχε υπογράψει και πήγε Ολυμπιακό. Ναι, αυτά δεν έλεγε ο Μπουγάτσε. Και ο Αφραμάκος παίκτη που πήγε εθνική. Ναι. Τι να κάνει ο Σκόρδας. Να την έχουν αυτή την εθνική και να τη χαίρονται και να τρώει τα τρύμπαλα. Να τα τρώει. Κατάλαβες. Έτσι. Δεν θα δούμε. Μόνο Μπατμανίδη σήμερα θα δούμε. Κατάλαβες. Να μην πάρει ένα Φραν Βέλες να πούμε εκεί στην άμυνα. Ένα... το σιόπι να μην πάρει δηλαδή. Έτσι, πρόκληση. Πρόκληση. Συγγνώμη, ρε φίλε. Έχει αμυντικά όμως. Ναι. Έχει ακόμα σιόπι. Τι σιόπι, 24 είναι. Όχι, ρε, να μην πάει κανείς στην εθνική. Α, ναι. Παρακαλώ. Ναι. Άσε πόσες φορές πήγε να παίξει μα στην εθνική δραματιζότανε. Ναι. Έτσι είναι. Σωστά. Τέλος πάντων. Αυτά τα ολίγα. Κατάλα, εντάξει. Χθες είχαμε ένα θέμα λίγο. Οπα, τι? Μια ψιλοκαστρίτιδα πάθαμε. Ιωσή. Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάτσω και στο σπίτι, ρε φίλε. Δεν μπορώ, έχω τρέλα, έχω πάθει. Με γαστρίτιδα καλό να κάθεις στο σπίτι. Μήπως είπε που χάιδευες καμιά σούβλα χθες, τίποτα? Όχι, ρε. Τίποτα. Κάνω πρόγραμμα. Όπα, ναι. Πρόγραμμα για τα ίντερνετ. Διατροφολόγο στον Άρη να τον πάρουν. Ναι. Έχω μπει σε πρόγραμμα όταν κοιμάμαι, δεν τρώω. Έτσι, έτσι το. Ωραίος, ωραίος. Άλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Έγινε, δουλειά, τσάου. Να μην έχει τέτοιες ιώσεις. Μεγάλος Πασχουάλ. Έτσι, βέβαια. Μπούργα δυσοδεία μπορεί, αλλά έκραξε για την εθνική. Ναι, κατευθείαν. Βέβαια, δηλαδή, είναι καλά. Εντάξει, ναι, τόσο καιρό που δεν είχε Άγγελο Στασιάδη, δεν ασχολιότανε. Τώρα με τον Άγγελο. Και εγώ μαζί σου πια. Ποια εθνική είναι αυτή και τέτοια. Τα υπόλοιπα παιχνίδια για τη σημερινή αγωνιστική ημέρα, 15 του μηνού. Στις 5 η ώρα Καζακστάν, Λετωνία. Και τα, είναι το μοναδικό λόγο επειδή διαφορά ώρα και τα υπόλοιπα για, τον, για, τον, για την πρώτη κατηγορία. Βέλγιο, Ισλανδία, Κροατία, Ισπανία. Για την δεύτερη κατηγορία Αυστρία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Για την τρίτη, όπως είπαμε, Ελλάδα, Φιλανδία, Ουγγαρία, Εστονία. Και για την τέταρτη, Ανδόρα, Γεωργία, Λουξεμβούργο, Λευκορωσία και Άγιος Μαρίνος, Μολδαβία. Αυτές οι αναμετρήσεις. Και λίγο στοιχηματικά έτσι αυτό. Άρα δηλαδή Κροατία, Ισπανία θα δούμε. Να περάσει. Δεν θα δεις Ελλάδα. Εντάξει. Όχι, ρε. Στο ένα. Στο ένα, στο άλλο. Να περάσει, πως λέει το τραγούδι, να περάσει όπως η βραδιά. Έτσι. Που θα έρθει το δυσβάσταχτο Σαββατοκύριακο που δεν θα έχει και τίποτε να παρακολουθήσουμε. Καλά, φιλαράκι, να περάσει νύχτα. Ναι, να ήταν τώρα, δεν μπορούσε να είναι εσύ το River Boca. Δεν το πραγματικά. Τώρα, τώρα έπρεπε να είναι. Εκείνα σε πόβερ, λάπια, Παύλο Πέρε, Αμπιτάλα, πήγα και πω. Να το δει ακόμη περισσότερο κόσμο. Χτες για την καλαθόσφαιρα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε πάρα πολύ εύκολα με 30 πόντους στο κεφάλι, αν δεν κάνω λάθος, της Φρίγκμπουργκ. Αυτή νομίζω είναι και τελευταία στον όμιλο. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έκανε την τρίτη του συνεχόμενη επιτυχία. Έχει και ένα θεματάκι εκεί στον πάγκο. Κάτι μαλώσανε ο Μορέιρα, πώς το λένε, με τον Κούνιαρη. Τον έστειλε στον πάγκο. Η είδηση του μάτς είναι ότι στο ημίχρονο έρθει ο Βιερίνε και πήγε στο μάτς. Τον έδειχνε εκεί τηλεόραση. Και ο Άρης κέρδισε, αλλά έχει αποκλειστεί από την. Από το Europa αυτό περιβόητο κάπου. Σαν να τρως πιτόγυρο κρύο είναι αυτό. Τρώγεται. Ναι, χθες κρύο. Χθες πήραμε γκούντις και τα φέρανε κρύα. Σοβαρά. Ε, κύριε, εκεί πέρα. Να επιστρέφεις πίσω, αλλά έχει φύγει ο Τελιβάρας και λες που είσαι, ρε μεγάλε. Σόπα, ρε φίλε, για τέτοια νηλά. Ασάς, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το κρύο. Κατάλαβες, σε νιώθω τώρα. Είχες μια λαχτάρα. Βέβαια. Ρε φίλε, χορταίνεις με αυτά. Εγώ πρέπει να φάω 40 χάμπουργκερ από αυτά. Δεν σκάς. Αυτό είναι τώρα. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, φυσικά και χορταίνεις, αλλά μετά από τα γκούντις έχουν τη μαγική ιδιότητα μετά από μία ώρα να ξαναπεινάσεις. Εγώ τώρα δηλαδή. Είναι πιο ελαφρύ και από τα ψάρια δηλαδή. Αυτό σου λέω τώρα. Εγώ θέλω over 25 ευρώ για να χορτάσω. Αν τεράστιο δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε εδώ στο λόγον επειδή 7 και 32 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε και καφέ. Άντε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής μας. Ένα σώμα, μια ψυχή. Ω, με μια ψυχή. Κόκκινος πρωταθλητής. Νέο φορ στο βάθος. Δες τι έγινε τώρα εδώ. Να είδες πάνω που τα έλεγε, έρχεται. Οι τραυματισμοί άλλαξαν τα σχέδια, μπάμπι. Δες τώρα τι. Ο Χασάν τελικά βγαίνει νοκάουτ για πάνω από ένα μήνα. Ω, σφίξαν τα γάλατα. Καλά, εντάξει, δεν τα χαλεύασε κιόλας. Ο Γκερέρο συνεχίζει τον αγώνα δρόμου. Μήπως προλάβει ατρόμητο και Μπέτης. Μεταγραφή επιθετικού πρώτων πυλών. Δεν
έχει γίνει τίποτα με Μήτρογλου. Λένε τώρα, διαψεύδουν αυτοί. Διαψεύδουν, ναι. Αλλά οπότε καλό είναι για τον Ολυμπιακό και το λέω από τώρα, γιατί εμείς σαν εκπομπή τα λέμε πριν γίνουνε. Θα πάει πολύ καλά με Μάνο, επιθετικό αυτό του Όφη που πήρε. Με Μάνο. Εγώ τον γούσταρα πολύ αυτό το Μάνο. Εντάξει, τώρα σε ένα μάτς δεν μπορείς να κρίσεις και από ένα μάτς. Σε ένα μάτς, αλλά όποτε παίζει 20 λεπτά, μπαπ, σαν ο Άρντα είναι. Τα χώνει. Τα χώνει, αλλά βέβαια, το θέμα είναι πόσο μπορεί, πόσο μπορεί να αντέξει και το θέμα είναι ότι. Αν... Κοίταξε, αν δεν το θέλουν το χειμώνα, μου το στέλνουν εμένα. Δεν το θέλω, και το θέλω το παιδί. Και το θέμα είναι πόσο θα μείνει, θα είναι ο Ολυμπιακός σε τροχιά. Μέχρι το Γενάρη, α πούμε. Αν είναι. Με Μάνο θα είναι. Για πρωτάθλημα. Με Μάνο θα είναι. Αν φάει και αυτού του περιβόητου. Τους μείον τρεις, αντίο ζωή. Πλαγία βλομελώντικα μετά. Είναι τώρα 20-26 με τον ΠΑΟΚ. Άμα φάγε μείον τρεις, πάει στους 17. Η διαφορά στους 9. Εγώ τον πέρασα. Τελειώσαμε, τον πέρασα. Τελειώσαμε. Εγώ πώς θα φάω μείον τρεις. Και για μένα δεν έχει τίποτα. Δεν εμένα λέμε υπολογίες. Αλλά κοίταξε. Δεν έλεγε ο Καρυπίδης ότι και ο Άρης Big 5, δεν big είναι Big 4. Αν φάει και ο Ολυμπιακός μείον, θα είναι οι Big 4, θα έχουν από μείον βαθμό. Πρέπει να φάω και εγώ. Πρέπει να φάει και ο Άρης. Λοιπόν, μάγκες, θέλω να φάμε μείον 3 για να είμαστε μεγάλοι ήδη. Έτσι γίνονται τα. Δεν την κουρουμπιλιά εδώ στο Χαριλάου να δεις. Τα πράγματα. Την κουρουμπιλιά. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πάντα οι φάνταση τρόποι για να τιμωρηθεί μια ομάδα. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμη ως ήθιστε να λέμε. 2-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή επίσης η σελίδουλα μας στο ίντερνετ πληθαίνεστε και αυξάνεστε. Έτσι. Είμαστε καμιά 32.000 και βάλε. Παρακολουθείτε εκεί τις αναρτήσεις μας, ό,τι βλακία μας έρθει στο πολύ κεφάλι. 32.000. Είμαστε κουτσά στραβά. 50 θα γίνουμε για τσουκουτσούκου το ανεβάζουμε. Το ανεβάζουμε με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε ως έμψυχο δυναμικό. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσεις μια υπόθεση τώρα άσχετη με τα αθλητικά, αλλά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και βγήκε και στα κανάλια, παρουσιάστηκε κιόλας από την R3, από το Μέτο 3, την εκπομπή της αγαπημένης μας της Έλσας Ισπημενίδου, για έναν σχολικό συνεταιρισμό στην Όλυνθο. Φτιάξανε τέλος πάντως στην Όλυνθο στη Χαλκιδική, ναι, σε ένα σχολείο, φτιάξανε έναν λαχανόκηπο για να εκπαιδεύονται τα παιδιά, έτσι να αποκτούν. Ναι, και να αποκτούν έτσι, να φυτεύουν, να παράγουν, να κάνουν, να ράνουν. Και δηλώθηκε σαν συνεταιρισμός. Με αποτέλεσμα, επειδή άρχισε να έχει κάποια έσοδα. Δηλαδή, ναι, υπήρχαν από εκεί παραγόμενα. Τα έσοδα αυτά να υπερβαίνουν τα 100 ευρώ. Ναι. Εμφανίστηκε η εφορία. Εμφανίστηκε η εφορία, γιατί η εφορία δεν εξετάζει εάν και εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Τον είδε σαν κωδικό μέσα στο σύστημά τη ότι πρόκειται για έναν αγροτικό συνεταιρισμό. Ναι. Οπότε σου λέει, ρε παιδί μου, εδώ πρέπει να καταβάλει τέλο. Επιτιδεύματος, μάλιστα 800 ευρώ. 800 ευρώ στον σχολικό. 100 ευρώ τα παιδάκια πάρουν καμιά τσουγκράνα και κάνα κουβαδάκι. Σχολικό συνεταιρισμό. Σου λέει, είσαι συνεταιρισμός εδώ. Πρέπει να οικονομάς, βγάζεις λεφτά. Πρέπει να το κάνεις. Κάτσε καλά, μην περάσει το λαχανόκηπο. Δεν είναι θέμα Τσίπρα. Αυτό είναι θέμα γενικότερα. Τσίπρας είναι το κεφάλι. Νομοθετικής διάταξης, η οποία δεν προβλέπει εξαιρέσεις σε αυτές τις περιπτώσεις και γενικότερα δεν υπάρχουν τέτοια. Πώς να το πω, ας πούμε. Δεν υπάρχουν τέτοια δεδικασμένα. Τι είναι δικασμένο, τα παιδιά από το λαχανόκηπο σου πει. Να φτιάχνονται, ας πούμε, λαχανόκηποι για. Αμάν είπαμε να φύγουμε από εκεί το κυπελάκι για όρτι με βαμβάκι και να φυτρώνει φακί. Το θυμάσαι. Πήγαμε λαχανόκηπο και να μας τα εφορολογήσουν. Πόσο θλιβερό ήταν. Και πάνω στο... κάθε μέρα έβλεπα μας κάει φακί. Στο καλοριφέρ, στο καλοριφέρ πάνω εκείνο το τέτοιο, με τον μπαμπάκι, με το τέτοιο, σου λέει να το αλλάξουμε. Ναι, κανονικότατο. Οπότε αναγκαστήκαν να πάψουν. Πόσε φακέ θυσίασα για να κάνω αυτό. Να πάψουν τι διαδικασίε και τι εργασίε του συγκεκριμένου συνεταιρισμού. Λέει, η νομοθεσία για τους σχολικούς συνεταιρισμούς υπάρχει από το 1997. Προβλέπει ότι ο ταμείος του συνεταιρισμού δεν μπορεί να έχει στα χέρια του πάνω από 30.000 δραχμές, ναι, εκείνη την εποχή. Εκείνη. 100 ευρώ περίπου δηλαδή. Όπως ήταν και τα έσοδα που υπολογίστηκαν. Τα χρήματα ξεπέρασαν τα 100 ευρώ και λέει: αποφασίσαμε να ανοίξουμε λογαριασμό στην τράπεζα για να καταθέτουμε τα λεφτά. Γιατί τα παιδιά, λέει, δεν είχαν αφημί. Μπορεί τώρα να φορολογηθούν και τα παιδιά, γιατί, ναι, δεν έχει αφημί. Γιατί δεν έχει αφημί. Μόλις η τράπεζα το άνοιξε το λογαριασμό. Βάλτε και με τα καρτάκια. Άσε τώρα, γιατί άμα τα είχε. Γιατί δεν είμαστε και οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Σκέψου, τώρα και αυτός ο δάσκαλος να είχε, ας πούμε, 150 ευρώ στην τσέπη, ναι, του, ας πούμε, από, ναι, τις όλες δραστηριότητες. Δεν θα βρισκόταν ένας να πει τι έγινε. Εσύ τσεπώνεις από τα παιδιά, πουλάς τα καρότα και εσύ τα οικονομάς και πας και τα πίνεις σουίσκια. Για πάει να παίξει λεγανία στην
κάνεις το στοίχημα, τι γίνεται μετά. Ο άνθρωπος σου λέει: εγώ θα τα καταθέσω στην τράπεζα για να μην μπορεί κανείς να μου πει: εδώ είναι, ας πούμε, οι αριθμοί. Αυτά μπείτε, ελέγξτε για να πάει στιγμή. Πάρτα το. Για να μην βρει τον πελάτη, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρήκε τον. Σε τραπεζικό λογαριασμό, τσάκι τσιμπίδα τη εφορία. Βρήκε τον πελάτη. Γιατί εντάξει, θα οικονομήσει η εφορία. Σου λέει: θα πάρει 800 ευρώ. Αλλά δεν είναι κρέμα. Δεν έχει αυτή η σειρά να φορολογήσω. Ω εκ τούτου λέει: ο συνεταιρισμό σχολείου έκλεισε πριν ολοκληρώσει καν ένα χρόνο λειτουργία με το χρέο να παραμένει να, και να τρέχει. Δηλαδή αυτό τώρα είναι ανάπτυξη, δεν είναι, κύριε. Και τώρα λέει αναζητούν χορηγίες, ναι, αναζητούν χορηγίες εκεί και οι δασκάλοι και όλοι οι άνθρωποι γύρω από το σχολείο για να μπορέσουν να πληρώσουν. Πώς αυτό. Είναι αυτό το χρόνο, 800 ευρώ. 800 ευρώ! Πρέπει να πληρώσουν 800 ευρώ αυτή τη στιγμή στην εφορία γιατί φυτέψανε, ας πούμε, μερικά καροτάκια, μερικά λαχανάκια. Να χούει εκεί πέρα, βέβαια. Πρέπει, ίσως θα πρέπει να επιληφθεί, ας πούμε, το. Ελληνικό δημόσιο, σε παρακαλώ. Το κράτος, ας πούμε, καλά τώρα για να αλλάξει, ας πούμε, ολόκληρη νομοθεσία θα πρέπει να μπει. Γιατί δεν είναι ένα άρθρο, ας πούμε, που άμα θέλεις, ας πούμε, τα καταργείς όλα σε μια τέτοια και τα περνάς, αλλά για τις συγκεκριμένες καταστάσεις δεν προβλέπεται κάτι. Θα γυρίσουμε πάλι στο βαμβάκι και στην Αγγλία. Εκεί μας φτάσατε. Καλά και εκείνο μπορεί να φορολογηθεί, γιατί όχι. Ενώ σε αντίθεση, αν είσαι παπάς. Οι παπάδες φορολογούνται. Τι είναι αυτά που λες. Δεν ξέρω, έχω μια απορία. Δεν πληρώνουν όσο. Ξέρω, ο Θεός μεγάλος είναι. Όχι. Πρέπει, δεν έχουν αφημί. Έχουν. Αϊφημί. Έστω, ρε παιδί. Έστω, κάτι. Να μα πάρει ένας παπάς να διευκρινίσει. Δύσκολο, τέτοια ώρα. Και ο διευθυντής της ΜΠΚ. 7:48. Να πάρει τώρα. Έχει κάτι. Α, σήμερα ξεκινάει νηστεία, όλο και κάτι θα έχει. Ναι, παιδί μου, λιτό της, να δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχει εκκλησία, το μπαγκάρι δεν πήγε καλά. Γιατί κορε, φίλε. Λογικά πρέπει να πληρώνει εφορία. Λογικά, αμείβεσαι. Ναι, παράγεται, α πούμε. Έχει κρατήσει. Ναι, λογικά πρέπει να υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, λέει στη χώρα μα αυτή τη στιγμή. Έχουμε τους περισσότερους παπάδες ανακάτοικο στην Ευρώπη. Λογικό μ' ακούγεται. Είμαστε πρωταθλητές σε αυτό. Μη σου λείψει, ας πούμε, να πας στιγμή βρεθείς κάπου, κάνεις το σταυρό σου και τέτοια, δεν έχεις έναν ειδικό. Σουβαρά, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Έχουμε, λέει, 87,7 ιερείς ανά 100.000 κατοίκους αναλογούνε. Σφουτίζει ο Θεός μας. Δηλαδή, μην βρεθείς να πας στιγμή κάπου ξέμπαρκος και δεν έχεις μια συμβουλή, ένα πνευματικό να. Έλα, Πάτερ, να με ευλογήσεις. Και προσπερνάμε, λέει, και την δεύτερη Ιταλία που είναι και η Βατικανό, ιστορία, στον Ατάνο, τέτοιο. Όπως στην Ιταλία, λέει, έχουν και εκεί καλά τα πάνε, βέβαια. 82,8 παπάδες έχουν και αυτοί πολύ. Ε, καλά. Ούνα φάτσο ένα ράτσα, δεν λένε. Παπά ο ένας, παπά ο άλλος. Κανονικότατα. Και αυτοί είναι αρκετά θρησκευόμενοι και το έχουν πολύ έντονα, ας πούμε, το στοιχείο μέσα. Στην Ιταλία, στο Βατικανό, να γίνουν δεσιμότητες με αυτό το άσπρο, πώς τους λένε αυτούς. Έχουν ένα κολάρο εκεί. Ναι. Αυτή είναι καθολική. Καθολική, καθολική. Μ' αρέσουν αυτοί, είναι πιο τερβοί, πιο μάγκες. Βγαίνουν και στο καφενείο που κάνει ένα τσίμπουρο εκεί πέρα και δεν το. Ναι, εδώ δεν πίνουν τσίμπουρο. Εδώ πίνουν, αλλά το παίζουν πολύ δυσκόλυτη, ρε φίλε, που τη δίνει. Έχει κάτι παπάδες. Κάνουν παπάδες στα καφενεία, στα χωριά. Είναι πιο έτσι πιο. Εξελεπτισμένοι, πιο βιβέροι παπάδες. Ναι, ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εδώ τη σταματάνε και κατεβαίνουν από ένα παλιό Στάρλετ και κατεβαίνουν και από τη Λαμπορκίνη η καθολική. Στο Βατικανό. Ναι, στο Βατικανό. Εκεί, εντάξει, εκεί η Λαμπορκίνη Ιταλική δεν είναι. Ναι, Λαμπορκίνη Φεράρι. Ναι, αυτά. Εντάξει, θα κάνεις. Για κάτσε, σκάει τώρα. Εδώ τι είχαμε, ένα πόνι είχαμε. Τι πόνι, ρε, δεν ξέρω τι άλλο. Σαρακάκι, να κατεβεί από ένα σαρακάκι, α πούμε. Νησάν Νικιώτα Θεοχαράκι. Δεν έχουμε κανένα άλλο αυτοκίνητο. Είχαμε βγάλει κάτι άλλο. Τα θυμάσαι τα πόνι. Εννοείται. Αρχέ δεκαετία του 80 είχαν βγει. Σκυλιά βγήκαν, αλλά τα κόψανε επειδή λόγω. Γιατί? Λόγω επειδή. Συμφέροντα, ξένα. Συμφέροντα, έτσι. Δεν θέλανε εδώ να προοδεύσουμε στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Δεν θυμάμαι κάτι, έτσι ψιλοτζιπάκια ήταν. Τα πόνιτα και τα παπούτσια που φορούσε ο Νίκος Γκάλης. Πόνι, φίλε. Ναι. Τους είχε τρελάνει όλους. Είχε διώξει Nike, Adidas, τους είχε πει μάγκες. Ελληνική εταιρεία νομίζω ήταν και πόνι στα παπούτσια. Η πόνι. Στράικ, πόνι, ζήτα. Ζήτα, ναι. Ελβιέλες. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Ήρθαν οι πολυεθνικείς. Πολύ είχε φορεθεί, είχε ανεβάσει την εταιρεία τότε η ASICS. Ναι, αλλά αυτή είναι ξένη εταιρεία. Α μιλήσουμε για τις ελληνικές. Μετά από χρόνια έμαθα και εγώ τι πόνι ήταν ελληνική. Ήταν το που είχε δώσει πολλά λεφτά στον Νίκο Γκάλ για να φοράει τα παπούτσια της εκείνη την εποχή. Που μας πήγε τώρα στα παπούτσια. Επίσημο το νέο Λάντα Νίβα. Θα κατακτήσει. Έβγαλαν ένα Λάντα Νίβα, μια τσιπάρα. Καλύστηκα τώρα. Ναι. Βγαίνουν ακόμα τα Λάντα. Ναι, θα θυμάσαι που οι κυνηγοί έχουν τέτοια. Λάντα είχαμε εμείς όταν ήμασταν. Λάντα Νίβα, εργαλείο. Όχι τζιπ, το άλλο πώς λεγότανε. Σαμάρα.
Όχι. Λάντα το απλό. Το απλό. Το ναι, 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 το ναι, ναι. Το τι σε κάθε φανάρι μου σταματούσαν η τροχιά. Ψαχτήρι και τέτοια. Ναι, ναι. Και τα πρώτα χρόνια, σου πούμε, και δεκαετία του 90. Για να δουν τι κουβαλάμε μέσα. Τι κουβαλά, να σε το χωριό. Όχι, κάτι άλλο θα έχετε εσεί τώρα. Είστε... Μυστηρί, γιατί αν είχε εκείνη την εποχή, Λάντα ήσουν λίγο δακτυλοδεικτούμενο, αλλά δεν μασούσε τίποτα το Λάντα. Ό,τι και να κοπανούσε. Τώρα αυτό το λίγο δεν ξέρω αν θα προτιμηθεί, γιατί όλο ηλεκτρονικό είναι το βλέπουμε. Σαν αεροπλάνο είναι. Μάλιστα. Πα κυνήγι με αυτό το λυπάσαι, ρε φίλε, πότε βάλει τα βουνά αυτό. Του Ιταλού για να ολοκληρώσει. Με το θέμα με τους παπάδες, γιατί πρέπει να ξέρουμε ποιους περνάμε στην κατάταξη. Οι Ρουμάνοι έχουν 80 παπάδες περίπου ανά 100.000 κατοίκου. Καλά τα πάνε. Η Πολωνία 71 παπάδες ανά 100.000 κατοίκου. Και το Βέλγιο έχει 64 παπάδες ανά 100.000. Το Βέλγιο τι έχει, πολλούς μεθανούς χριστιανούς. Τους λιγότερους ιερείς τους έχει η Βουλγαρία με μόλις 12 ανά 100.000 κατοίκους. Η Τσεχία με 18,9. Η Ολλανδία με 20. Η Ουγγαρία με 22. Και η Γερμανία με 22,3 επίσης. Σιγά να μην πληρώνονται αυτοί από το κράτος που είναι το σύνολο. Έτσι. Διαθέτουμε, λέει, 9.792 ενωριακούς και μοναστηριακούς ναούς στην χώρα μας. Πώς τα παλιά χρόνια λέγανε, ας πούμε, κάνε το παιδί σου γιατρό, κάνε το δικηγόρο, κάντο ένα διάστημα, κάνε το δάσκαλο, κάνε το ένα, κάνε το πολιτικό μηχανικό, κάνε το δεν ξέρω και εγώ τι. Κάνε το παπά. Τώρα την κόρη θα λες να βρεις ένα καλό παπά. Να βρεις ένα καλό παπά, κανονικά. Μάλλον παπάδες μπορούν να παντρευτούν. Πρέπει να είναι παντρεμένοι, νομίζω, πριν χειροτονηθούν. Τώρα θα το κάνουμε και αυτό. Θα το αν διαχωριστεί, δεν ξέρω. Πάθει που πεθάνει η παπαδιά, χτύπα ξύλο και με ζωντόχυρο παπά. Παζωντόχυρο, απαγορεύεται νομίζω. Τι λέρε, δε... Αν είσαι διάκονο, α πούμε, νομίζω και παντρευτεί και μετά μπορεί να χειροτονηθεί, αλλά δεν μπορεί να εξελιχθεί στην ιεραρχία τη Εκκλησία. Δεν μπορεί να ανεβεί. Δεν θέλω να κάνω καριέρα. Άλλο αυτό, θε να είσαι ένα απλό πάτερ, εντάξει. Δεσιμότατο μ' αρέσει. Δεσιμότατο νομίζω είναι μεγάλο αξίωμα. Κάτι σαν πατριάρχη. Εδεσιμότατος, ναι. Εδεσιμότατος πρέπει να είναι της καθολικής, προτεστάντες, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν πειράζει. Μάγκας, με τη Λαμπορκίνη εδεσιμότατος είναι εγώ. Κάνε παπά αυτό ή αριστερό μπακ κάνε το παιδί σου. Επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή έτσι, θέση. Είναι ακριβού πληρωμένα. Τι? Τα αριστερά μπακ είναι ακριβού. Είναι δισεύρετα. Είναι η πιο σπάνια θέση. Είναι πιο δύσκολο για να γονιστεί. Θυμάσαι τον Γκριμάλντο στην Μπενφίκα. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Γιατί ήταν αυτό. Καλό είναι, όχι. Εντάξει. Πήγαινε όλη την πλευρά εκεί. Αλλά είναι η πιο περιζήτητη θέση. Είναι πιο δύσκολο να βρει ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται στο αριστερό άκρο τη άμυνα. Οπότε ή παπά ή αριστερό μπακά μπορεί να γίνει. Έχεις εξασφαλισμένο το μέλλον του παιδιού σου εδώ. Βέβαια. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, κυρίες και κύριοι, από το Λόγο Επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά λεφτά. Αλλά αυτοί την έχουν βρει την άκρη. Το σένει κανένας, αναστένεται κανένας. Έτσι, τα έχει πει ο τεράστιος Ανδρέας ο Άνεργος, ο μεγάλος προφήτης. Έτσι. Έχω ένα Ανδρέας, έχω 7 παιδιά. Και γι' αυτό έχουμε γράψει, και τραγούδι αφιερωμένο στον Ανδρέα τον Άνεργο. Ξέρω, αγόρι. Έτσι. Αυτό. Μου δίνει πάσα για να παίξω τον εαυτό μου όταν κλείσει η εκπομπή. Μ' αρέσει. Αυτό. γι' αυτό είπα να πάρω τελευταίο για να πάρει την πάσα. Έτσι, έτσι, κανονικό. Να φωνάσουμε κι εγώ, τι νομίζεις. Έτσι, έτσι. Είσαι το επίσημο δεκάρι τη εκπομπή. Ρίχνει την κάθε την παλιά, κόβει την άλλη, είναι σαν βούτυρο. Αυτό βλέπω είναι. Γήπεδο, βλέπω γήπεδο. Βλέπεις, μα αυτό είναι. Θέλω παίχτη το 10 να βλέπει ψηλά. Δεν θέλω να βλέπει την μπάλα, θέλω να βλέπει γήπεδο το 10. Το 10 το καλό αγόρι. Το καλό αγόρι. Το 10 το καρό. Καλά είμαστε εσύ. Εσύ. Καλά να άργησε λίγο να σας πάρω. Λάξε, θα φερεθεί από το μισθό σου. Θα τα δεις στο τέλος του μηνού. Τις κρατήσεις. Θα τα δεις. 17 Νοέμβρη τι θα κάνουμε, θα σπάσουμε. 17 Νοέμβρη δεν έχουμε. Πέρυσι είχαμε live 17 Νοέμβρη. Φέτος δεν έχουμε. Εντάξει, 17 Νοέμβρη που κάτσε πόσο έχουμε. Παίζουμε. Σάββατο βγαίνει. Είναι Σάββατο. Όχι, ρε φίλε. Παίζαμε κάθε χρόνο, αλλά φέτος δεν έχουμε. Μπορεί να κάνουμε κάτι έκτακτο. Δεν ξέρω. Άμα ήταν Παρασκευή, αύριο θα έφυγε. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σήμερα. Σήμερα παίζουμε πάντως. Προϊόρτια. Αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή, θα πούμε πείματα. Αύριο θα κάνουμε πείματα, δεν θα είμαστε στην εκπομπή. Το γελαστό παιδί. Τσιμενιέρα και τέτοια. Δεν έχει αύριο εκπομπή. Θα έρθω, ναι. Μάλλον δεν θα έρθω. Δεν έχει. Αύριο εκπομπή δεν έχει, να ξέρει. 600 ξυπνητήρια θα βάλω. Δεν μελχανάδε είμαστε, έχει πείματα. Αύριο είναι η γιορτή. Τα έπανε μόνο εσύ. Όχι, ρε, και εγώ πείματα θα πάω. Την άλλη φορά ήρθα, αλλά δεν ήρθα εγώ γιατί έχω χατακλειδιά. Καταλαβέ. Εδώ από την τεχνιότητα. Θα κάνω κατάθεση Στεφάνου. Ναι, και εγώ μαζί σου. Θα καταθέσει τον Στέφανο τον ίδιο, θα τον παρέχουμε εδώ. Μάλιστα, να είσαι καλά.
Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό δρόμο, καλή δουλίτσα εκεί στις εξωτικές Γερμανίες. Έτσι, ήρθε η ώρα λοιπόν και εμείς να αποχωρήσουμε, αφού ο φίλος μας ο ακροατής μας έδωσε την μπάσα να μεταδώσουμε και λίγο Μπάρμπα Τμανίδη, μιας και καιρό έχει να ακουστεί στα Ερτζιανά σήμερα το βράδυ στο Τζάγκο εδώ στην Φιλίππου 16, λίγο πιο πάνω από το σταθμό, εδώ στο κέντρό μας, λίγο πιο πάνω από Βενιζέλου, Δραγούμη κάπου εκεί μέσα. Ποτάκια. Λίγο Μπατμανίδη έτσι για το κλείσιμο, σαν τον άνεργο Αντρέα, θέλω να την περνώ καλά. Τα έχει πει όλα από τα προφητικά ο τεράστιος Αντρέας Ηλίας Ορμόμενος. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, ναι, θα σας παραδώσουμε. Είναι καιρός ήταν, μωρέ. Υποτονικά τα πράγματα σήμερα. Έχω τρία παιδιά για να τέσσερα, έχω... τέσσερα είμαι Ανδράς. Εντάξει λίγο εκεί. Οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά. Βάλε αγόρι μου να ακούσουν. Κωστίτσα Τσαρός ακολουθεί μέχρι και τις 10. Πιο πολλά παιδιά. Ναι, έτσι. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο, σίγουρα. Σίγουρα, δίνω υπόσχεση. Εγώ θα φέρω και Στεφάνη μαζί. Εντάξει, έγινε. Σας χαιρετούμε. Τσάω.